Αυτό πριν απ' όλα. Σήμερα. Όλα τα άλλα μοιάζουν ασήμαντα, όλα τα άλλα έρχονται μετά. Θα πούμε ό,τι θέλετε θα συζητήσουμε μετά. Και για τα μάτς και για το Μπέλκα, για τις μεταγραφές και ό,τι θέλετε. Πρώτα απ' όλα αυτό. Αυτό που συνέβη στις 4 Δεκάτου του 99, εκεί που σταμάτησε ο χρόνος, εκείνη την αποφράδα μέρα που έφυγαν τα 6 αετόπουλα. Απειροελάχιστος φόρος τιμής, να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα, χωρίς τις εισαγωγές μας κλασικές, χωρίς τα δικά μας. Απειροελάχιστος φόρος τιμής, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσουμε αυτά τα 6 παιδιά που πλήρωσαν με την ίδια τους τη ζωή, την αγάπη τους για την ομάδα. Χαράλαμπος Ζαπουνίδης 20 ετών, Δημήτριος Ανδριαδάκης 25 ετών, Χριστίνα Τσιόβα 18 ετών, Αναστάσιος Θέμελης 22 ετών, Γιώργος Γκανάτσιος 22 ετών, Κυριάκος Λαζαρίδης 17 ετών. Δεν πρόλαβαν και τη ζωή τους να ζήσουν, δεν πρόλαβαν να δουν τη μεγάλη τους αγάπη, τον Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών, να προκόβει, να παίρνει πρωταθλήματα, να παίρνει κύπελα. Δεν πρόλαβαν να ζήσουν όλα αυτά που ζει ένας νέος άνθρωπος και έφυγαν έτσι ξαφνικά. Έτσι πρόωρα, έτσι άδικα, χωρίς καμία απολύτως λογική. Χωρίς καμία απολύτως λογική. Χθες όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ βρέθηκε στα Τέμπη, φόρος τιμής στα παιδιά. Ελάχιστος φόρος τιμής, τα στεφάνια, τελέστηκε το μνημόσυνο, πέρασαν κιόλας 21 χρόνια, σαν τώρα θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα την επόμενη μέρα, σαν τώρα θυμάμαι το ίδιο βράδυ τα ξημερώματα, όλη αυτή την αποφράδα βραδιά προς ξημερώματα της επόμενης μέρας, όχι απλά την αναστάτωση, όλο αυτό το οποίο συνέβη. Και μας σημαδεύει για πάντα. Όσα χρόνια και να περάσουν, αθάνατοι, το αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε, θα μας συνοδεύει πάντοτε. Αυτό. Ανατριχύλα κάθε φορά που συζητάμε για αυτό το θέμα. Φέτος δεν είχαμε ανήμερα εκπομπή, όμως σαν χθες συνέβη αυτό το τραγικό γεγονός και η οικογένεια του ΠΑΟΚ δεν ξεχνά ποτέ. Πάμε στην εκπομπή μας. Αυτός που είπε ότι οι άνθρωποι φεύγουν όταν πραγματικά τους ξεχάσουν, είχε πάρα πολύ δίκιο. Ο πόνος βέβαια είναι στις οικογένειες στους οικείους, στους γονείς, στους φίλους, στους πολύ οικείους, που είναι ένας πόνος που δεν φεύγει ποτέ, που ο χρόνος σταμάτησε εκείνη την αποφράδα μέρα, την καταραμένη Τετάρτη Οκτωβρίου του 1999. Αυτό έχω να πω. Όλα τα άλλα μετά μοιάζουν τόσο ασήμαντα που λες ότι για ποιο λόγο να στεναχωριέμαι πραγματικά, για ποιο λόγο να χαλιέμαι για ένα στραβό αποτέλεσμα, για έναν αποκλεισμό, για μια μεταγραφή που έγινε ή που δεν έγινε. Μοιάζουν τόσο απειροελάχιστα μπροστά στην ανθρώπινη ζωή. Και βέβαια ακριβώς τα ίδια θα λέγαμε αν δεν ήταν δική μας οπαδή, αν δεν ήταν δικά μας παιδιά. Όλες οι ομάδες έβγαλαν ανακοινώσεις. Θα μου πείτε, δεν είναι το αυτονόητο. Είναι το αυτονόητο, δεν θα έπρεπε ούτε καν να το σημειώνουμε. Αλλά στους καιρούς που ζούμε, στις εποχές που βιώνουμε, νομίζω ότι ακόμα και αυτό, ας πούμε ότι πρέπει να το σημειώνουμε έτσι, να το λέμε, να το καταθέτουμε μέσα από το μικρόφωνο, μέσα από την εκπομπή μας. Πάρα πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο. Θα δούμε, θα τα συζητήσουμε όλα. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε, ζούμε μεγάλες στιγμές, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Μια οικογένεια δεν τη δένουν μόνο οι χαρές, δεν τη δένουν μόνο οι ευτυχισμένες στιγμές, τη δένουν, μη σας πω περισσότερο, οι δύσκολες στιγμές. Βέβαια, ποτέ να μην συμβαίνουν τέτοιες. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, η σκληρή. Έτσι, αυτή είναι η ζωή. Ελάτε στην παρέα μας και σήμερα. Εδώ είμαστε, Κοτσά Τσαρό στο μικρόφωνο, στο καινούργιο πρόγραμμα του Αθλητικού Λίμπερο. Θα σας πω αργότερα όλο το πρόγραμμα, το οποίο είναι φτιαγμένο με πολύ μεράκι. Εμείς σταθερά εδώ στις 8 κάθε πρωί, είναι η 22η χρονιά, τέταρτος χρόνος εδώ στο Λίμπερο. Θα τα λέμε και στις καλές και στις άσχημες και στις χαρούμενες και στις μαύρες
Εδώ δεν αλλάζει αυτό, με όλο μας το είναι. Αυτό μπορούμε να υποσχεθούμε και για αυτή τη σεζόν, η οποία ξεκινήσει βέβαια από εκεί στα τέλη Αυγούστου, αλλά επίσημα το νέο πρόγραμμα ξεκινάει από σήμερα. Ακούσατε το πρωί το τρίο, τα δύο κορίτσια και τον Τσίψιο, με τα ωραία τους. Να τους ακούτε, γιατί έχουν πολλά να πουν. Είναι ψαγμένα τα κορίτσια και γνωρίζουν από τόπι, αλλά έχουν και ατάκα και χιούμορ και θα σε συντροφεύουν νωρίς-δωρίς. Να πούμε ότι ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, χορηγούκλα, παντοτινή, καταπληκτικά πράγματα. Έχουμε να σας πούμε ότι και αυτό το διάστημα εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε σε ηλεκτρικές συσκευές. Θέλετε smartphone, θέλετε tablet, θέλετε πλυντήρια, θέλετε στεγνοτήρια, θέλετε ψυγεία, θέλετε... Τι θέλετε? Τι θέτε? Θέτε κλιματιστικά, θέτε τηλεοράσεις, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Όλα. Υπέροχα πράγματα. Να πω ότι σήμερα κληρώνουμε τη σκούπα που, επειδή είχαμε θέμα με τα μηνύματα την Παρασκευή, δεν καταφέραμε να την κληρώσουμε. Μιλάμε για τη σκούπα την Bosch. Μεγάλη μάρκα, μεγάλη φίρμα, μεγάλο brand, κορυφαίο, δεν το συζητάω. Σήμερα λοιπόν με τα μηνύματα της Παρασκευής, αλλά και τα δικά σας τα σημερινά, και με τα τρία τελευταία ψηφία, γιατί δεν είναι είδος πολυτελείας μία σκούπα, είναι είδος ανάγκης, έτσι το έχω στο μυαλό μου διαχωρίσει, γιατί άλλες φορές το κάνουμε μόνο με μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνουτε κενό και το μπουμπουνάτε στο 54222, όμορφα. Και ωραία, είπαμε καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φασκορχόπιπινο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε, δεν μας πέφτει με τίποτα, το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, το κέφι, η αισιοδοξία, η πίστη, τα τέσσερα γράμματα, Πέλκας χαιρετάει όπως φαίνεται, θα τα πούμε όλα, όλα τώρα, τα συζητήσουμε, θα ανοίξουμε και γραμμούλες, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ και 22 χρόνια. Να πω μπαμπαμ ότι εκτός από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, που αυτό το διάστημα και πλυντήρια, στεγνοτήρια, κάντι, κάντι προς τα εκεί για να δεις αυτό που θες. Εμείς είπαμε κληρώνουμε μία σκουπάρα καταπληκτική Bosch, σχεδόν 90 ευρώ η αξία της, εκεί κοντά στα 90-100 ευρώ αν θυμάμαι καλά. Μία τέτοια σκούπα Bosch θα κληρώσουμε στις 10 παρακάτω ψηλά. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και τον μπουμπουράτε στο 54-222. Κόστος μόνο 62 λεπτά, είναι όλα μέσα. Φιπιάδες, σουξουμούξου, τον Ατάλο, ξέρω εγώ να πούμε, ξέρω εγώ. Φυσικά Αιγαίων, ψαρούκλες καταπληκτικές, υπέροχες θαλασσινά πεντανόστιμα, κλαίει ο Ποσειδώνας και η Γοργόνα που φεύγουν οι φίλοι τους. Το πρωί το ψάρι κάνει απλωτές, θα πούμε, βουτιές, πεταλούδα και ύπτιο στην ελληνική θάλασσα. Το μεσημέρι είναι με εμβρόντι το βλέμμα στο πιάτο σας και λέει: όχι ρε φίλ, τι έγινε ρε παιδιά, τι συνέβη, τι συνέβη. Τηλιβεριά 214.000 για το κέντρο, εκεί στο διοικητήριο, 69-56-66 για το Ρεόκαστρο, με χώρο εστιατορίου υπέροχο, πεντανόστιμα και κλεκτά. Όπως φυσικά έχετε διαπιστώσει όλοι εσείς που γίνατε πελάτες μόνιμοι, θαμώνες στο Αιγαίον. Να πω ότι για τουρτάρες, για γλυκάρες, για ψωμάρες, για φοβερά σφολιατοειδή, Νικολαίδης, Καραολί και Δημητρίου 237-163, εκεί θα βρείτε τα πάντα και εννοείται παγωτό και Velvet Bosco και Nana Melia και Παύλοβα και όλες τις περίεργες γεύσεις, να πούμε, ψαγμένες μεγάλα ημέρας, καταπληκτικά. Κι όσο για αυτοκίνητο μεταχειρισμένο σαν καινούριο, Τσαντεκίδης, πάνε κλαίνε πάνω στα τιμόνια, χαϊδεύουν τα φτερά, φυλάνε τις ζάντες. Πάμε άντρα μου, όχι, άσε με λίγο ακόμα να μείνω εδώ με την αυτοκινητάρα, που εγώ ακόμα δεν πιστεύω. Τον Τζαντεκίδη που μου λέει ότι τα αυτοκίνητα αυτά είναι μεταχειρισμένα, πιστεύω είναι καινούργια και τα πουλάει σε τιμή μεταχειρισμένου. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Πρίκα το όνομά του, το πηγαίνετε όπου γουστάρετε, σε όποιο συνεργείο θέλετε και επαγγελματικά με καρότσες, βανάκια κτλ. Όλα αυτά στον Τζαντεκίδη. Μπορώ να έχω λίγο σταυράκι, αζαρέτζι. Έτσι, έτσι, έτσι. Άσχετο, φανταστείτε λίγο Liverpool FM σήμερα το πρωί ή Manchester United FM. Ε, τούτ! Τούτ! Παρακαλώ. Κλοπ! Ρε Κλοπ! Ρε Κλοπ, μυρωδιά! 7 γκολ, ρε! Go back! Go back to Dortmund, ρε! You are ball! Άμπαλε!
Μας έχετε φάει να πούμε τα νεύρα, μας έχετε φάει τα μυαλά. Solskjaer, our brains hurt. Μπορεί να πει ο αντίστοιχος, ας πούμε, τρελαμένος οπαδός. 7 γκολ ο Κλοπ, 6 ο Solskjaer. Ε, φίλε, σε παρακαλώ, please, don't freeze. No, I want to tell, ρε, you copro dogs. Όλοι, take the pool, ρε, take the pool. Κλοπ, ρε Γερμανέ. Τέτοια σκηνικά, τέτοια σκηνικά μετά από 7 γκολ. Όλοι, ρε, να φύγετε όλοι. Και στο Σόλς και το Manchester United το ίδιο. Η Manchester United εντός έδρας, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για συγκλονιστικά πράγματα. 6 γκολ από την Tottenham, ο Κλοπ, η Liverpool αρπάζει 7 από την Aston Villa. Άστονα, άστονα. Μα πάει να κάτσει τέρμα. Άστονα, άστονα, πάει στη Villa, ρε, άστονα. Δεν... Δηλαδή πιστεύω ότι και οι δύο βάλαν μια ψάθινη καρέκλα από παλιό καφενείο, αυτές που ήταν φτιαγμένες στο χέρι, ρε παιδί μου. Ή άλλες από πανηγύρι που είχαν αυτό το καλώδιο που κρεμούσαν οι γιαγιάδες μας, να πούμε, τα ρούχα, τα άπλυτα, τα πλυμένα. Τέτοιο, αυτές που μπορεί αν έλειπε, αλλά ερχόταν και θήκια σε καλά στο σώμα, αυτές οι καρέκλες οι παλιές, στα αναψυκτήρια. Και βάλαν δύο τέτοιες καρέκλες, αλλιώς δεν εξηγείται, ας πούμε. Δηλαδή αν δεν είχε τέρμα, ας πούμε, πώς θα τα τρώγε η Λίβερπουλ ή Manchester United. Αυτά στα δικά τους, πάμε στα δικά μας. Τρίποντο. Αυτό κρατάμε από το χθεσινό παιχνίδι. Μέτρια εμφάνιση συνολικά από την ομάδα. Μπήκε Φορτσάτη. Αλλά στο δεύτερο είχαμε θέματα, είχαμε προβλήματα. Έχω πει πολλές φορές, το λέω για τους καινούριους ακροατές, οι παλιοί το ξέρουν, ότι συνήθως θέλουμε να λέμε την άποψή μας χωρίς αυτή να επηρεάζεται από το αποτέλεσμα. Και πολλές φορές έχω πει, παιδιά, τα ίδια θα έλεγα ακόμα και αν κερδίζαμε. Μετά από μέτριες εμφανίσεις. Η παιδιά θα έλεγα τα ίδια αν είχαμε χάσει. Δεν αλλάζει η άποψη. Η άποψη λοιπόν λέει ότι έχουμε θέματα. Ναι, υπήρχε η κόπωση. Ναι, υπήρχε η όλη αυτή η ψυχική επιβάρυνση μετά από τον αποκλεισμό, έτσι όπως ήρθε από τους ομίλους του Champions League, από μια ομάδα που σε καμία περίπτωση, σε κανένα από τα δύο μάτς δεν ήταν ανώτερη από μας. Ήρθε όμως αυτή η κατάληξη, αυτός ο αποκλεισμός. Ένα λοιπόν ήταν το σημαντικότερο από όλα, ήταν εχθές να πάρουμε τη νίκη τους 3 πόντους. Αν κρατήσουμε λοιπόν αυτό, ότι η ομάδα έβγαλε την υποχρέωσή της, αβρόχης ποσή που λένε στα χωριά μας, πέρασε το ποτάμι χωρίς να βρέξει τα πόδια της, σε συνδυασμό μάλιστα με την ήττα της ΑΕΚ και με την γκέλα του Γαύρου στα Γιάννενα, παρεπιπτόντως ξεκίνησε εκεί το bullying ήδη, έτσι, δηλαδή την προηγούμενη αγωνιστική, ας πούμε με το Βόλο, για λίγα χιλιοστά offside το Τσόλακ, το δεχτήκαμε γιατί το δείχνει το VAR, είναι έστω και λίγο, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Δηλαδή πρέπει να είναι 4 μέτρα offside γιατί τον Γαύρο. Στον Ολυμπιακό αυτό θέλουν, πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 μέτρα για να πούνε ναι ήταν. Σου βάζει ο άλλος το VAR και τη γραμμή, καταλαβαίνετε τώρα γιατί δεν το θέλουν το VAR. Θυμάστε τι έχουμε πει το παράδειγμα. Ότι είναι σε ένα καλά, ας πούμε, σε ένα σπίτι μαζεμένοι όλοι, σε ένα πάρτι, σε μια δεξίωση και ξαφνικά εμφανίζεται ο οικοδεσπότης και λέει, παιδιά, κλειδώνουν οι πόρτες, χαθήκανε κάτι χρυσαφικά, κάτι ασημικά, κάτι κοσμήματα. Κανένας δεν φεύγει. Και στην πόρτα θα έρθει, να πούμε, η αστυνομία και θα κάνει σωματικό έλεγχο και θα σας περάσει από το μηχάνημα με τις ακτίνες, να πούμε. Για να δει ποιος τα κουβαλάει πάνω του. Και πετάγεται ένας και λέει, όχι, και τι είναι αυτά, και θα δείτε τι εσώρουχο φοράμε και δεν είναι σωστό. Και αυτά είναι προσωπικά δεδομένα και θα δείτε αν έχουμε κυταρίτιδα και τι πράγματα. Όχι, εγώ θέλω να φύγω χωρίς να με κοιτάξετε. Αυτός ο οποίος είναι καθαρός, αυτός ο οποίος δεν έχει, αυτός ο οποίος δεν έχει τη φωλιά του λερωμένη, δεν έχει κάνει την κουτσουκέλα, δεν είναι ο απατεώνας, δεν είναι ο κλέφτης, λέει, ρε παιδιά, βεβαίως, να μας ελέγξουν μπροστά στην πόρτα, να δούμε τι γίνεται. Να δούμε, να το δούμε και εμείς τον κλέφτη αυτόν που μπήκε να κλέψει. Φωνάζει λοιπόν. Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε το VAR, δεν ήθελε τους ξένους διαιτητές, τώρα τα έχει βάλει με τον Γκλάτεμπεργκ. Γιατί?
Ντροπή λέει και ξεφτύλα. Μιλάει για ντροπή και ξεφτύλα ο Ολυμπιακός, έτσι. Για τη διαιτησία. Γιατί λέει είναι λίγα χιλιοστά, γιατί. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε. Αυτοί έχουν άλλους κανονισμούς. Τι πάει να πει λίγα χιλιοστά. Είναι ή δεν είναι. Είναι. Οριακά, οριακά. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Και ξεκίνησε από χθες το bullying. Κανονικά αυτό που είχε γίνει πέρσι στο Βόλο, που τελικά αποδείχτηκε ότι είχαν άδικο, ήδη ξεκίνησε από τώρα. Ώρα είναι να μας πούνε από τώρα ότι ήταν στημένο και αυτό το πρωτάθλημα, για το προηγούμενο έτσι το είχαν χαρακτηρίσει. Στημένο. Γυρίζω πάλι στα δικά μας. Επανέλθουμε εκεί. Αλλά βλέπετε ήδη και μέσα στον ουσιαστικό χώρο με το χέρι ο Καραπαπάς να δείχνει το διαιτή και τέτοια. Λέω λοιπόν ότι η ομάδα μπορεί να μην έπαιξε. Ειδικά στο δεύτερο είχαμε προβλήματα και το 3-0 είναι ένα σκορ το οποίο δεν αντικατοπτρίζει την ευκολία με την οποία πήραμε το αποτέλεσμα. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι πήραμε αυτό το τρίποντο μετά από την όλη αυτή την ψυχολογική επιβάρηση και τη σωματική και την πνευματική από το μάτς με την Κράσνοδαρ και έτσι όπως ήρθε ο αποκλεισμός. Στραβοπατούν και οι υπόλοιποι, πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω γιατί αυτός ο Σελίμοβιτς με την κοτσίδα που μου θύμισε αυτόν του Αστέρα Τρίπολης, πώς τον αυτό με την κοτσίδα που κάθε φορά μας φλωμώνει στην κλωτσιά, τέλος πάντων έπρεπε τρεις φορές να έχει πάρει δεύτερη κάρτα. Τρεις φορές έπρεπε να είχε αποβληθεί. Κυνηγούσε πόδια κανονικά, πόδια. Αλλά τον άφηνε ο άλλος μέσα. Τον άφηνε μέσα που πήγε να μου κάνει και γκολ. Δηλαδή λες, στην προηγούμενη φάση αυτός δεν έπρεπε να είχε αποβληθεί. Έπρεπε, ναι. Τώρα τον αφήνει μέσα, μπορεί να φάω γκολ. Στα θετικά, τα αρνητικά τα είπαμε, η ομάδα πρέπει να δει πώς τέτοια μάτς θα τα παίρνει χωρίς να τρώμε νύχια, χωρίς να έχουμε άγχος. Βεβαίως μου γράφει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, μην ξεχνάμε αδερφέ, 4 αγωνιστικές και δεν μας έχει βάλει κανένας γκολ, 1 το βάλαμε και μόνοι μας, σωστό και αυτό. Χθες όμως δεν νομίζω ότι και η άμυνα ήταν στα καλύτερά της. Γι' αυτό και χρειάστηκε αρκετές φορές να σώσει την κατάσταση ο Ζίφκοβιτς του Σάβα. Μιλάω για τον τερματοφύλακά μας. Επειδή πολλά έχουν υποθεί για το τέρμα, βλέπετε ότι φέτος είναι άλλος Ζίφκοβιτς. Εδώ είναι η δουλειά του Γκαλίνοβιτς. Χθες όποτε χρειάστηκε, χαμηλά, ψηλά, με το πόδι και δυσκολότατες αποκρούσεις, κράτησε πίσω το 0 και πήγαμε μετά και βάλαμε και τα 2 γκολ και έληξε ιστορία. Στα θετικά λοιπόν, ο Ζίφκοβιτς και ο άλλος και του Χαραλάμπους έτρεξε, πάλεψε, μόχθησε. Εμένα μου κάνει εντύπωση στον κοντό τον Ζίφκοβιτς του Χαραλάμπους μπροστά, τον Πορτογάλο, ότι τον Πορτογάλο λέω τώρα, αυτό που ήρθε από την Πορτογαλία, τον Παρτιζάνο, ότι ακόμα και όταν χάσει την μπάλα, σκυλιάζει να την ξαναπάρει. Δηλαδή σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, του χάνει την μπάλα. Τσιμπούρι εκεί, τρέχει πίσω να ξαναπάρει την μπάλα. Προσωπικότητα. Αυτός όταν θα είναι 100% έτοιμος, θα δούμε πολύ ωραία πράγματα. Στα θετικά φυσικά, η επιστροφή του Κάρολου στην Iglesias. Α, μπράβο, αυτό δεν μπορούσα να θυμηθώ, ρε Κάραγιαν. Ο Iglesias. Λοιπόν. Έτσι έγινε με τον Ιγκλέσια στην Τρίπολη που δεν έφαγε κόκκινη και μας έβαλε γκολ τη χρονιά, λέει, του κλεμμένου. Τι ακριβώς. Εγώ δεν λέω ότι φταίει, ότι η διαιτησία γενικά, ας πούμε, σφαγές και τέτοια. Όχι, λέω. Αυτόν. Γιατί δεν τον πετάς έξω, αφού βλέπεις ότι κυνηγάει, σημαδεύει πόδια. Κι αν εμένα μου σπάσει, ας πούμε, το πόδι ενός παίχτη ή του διαλύσει το καλάμι, πού θα το βρω μετά το δίκιο μου. Συνεχίζω λέγοντας. Στα θετικά, ο Κάρολος. Ο Σβαρόφσκι που επιστρέφει στα γκολ, πάρα πολύ σημαντικό, τον επιθετικό, όπως το λουλούδι το θρέφει το χώμα, ο ήλιος και το νερό, έτσι τον επιθετικό τον θρέφει, τον τρέφει αν θέλετε, τον γκολ. Όσο και να τρέξει και να παλέψει και να μοχθήσει και να ανοίξει και να μαρκάρει και να προετοιμάσει και να σερβίρει και να αυτό και να διεκδικήσει, το τέλος λέει τον επιθετικό τον πόσα. Μα ξέρεις, ρε πόσα. Αυτό είναι τέλος πόσα, δηλαδή είναι εκεί. Είναι αδυσόπιτο το νούμερο. Όσο σε καμία άλλη θέση. Ίσως το τέρμα αντίστοιχα. Πόσα έφαγες. Έτσι.
αλλά ο επιθετικός δεν πάει να ασκίζεται. Μετά λοιπόν από ένα παρατεθεμένο δεφορμάρισμα, ο ομορφάντρας επιστρέφει, χαιρόμαστε γιατί χρειαζόμαστε όλους τους ποδοσφαιριστές, γιατί επιθετικά βλέπετε ότι ο Τσόλακ ακόμα δεν είναι έτοιμος, δείχνει στοιχεία, χθες το πρώτο στην αρχή του μάτς κάνει ένα φοβερό γύρισμα γύρω από τον εαυτό του και από ατυχία δεν μπαίνει μπάλα γκολ. Φαίνεται ότι και αυτός πασχίζει να αποδείξει πράγματα. Πολλές φορές αυτή η πρεμούρα να αποδείξεις ποιος είσαι όταν πηγαίνεις κάπου καινούριος, φρέσκος, σου δημιουργεί ένα παραπάνω άγχος, μια νευρικότητα. Θεωρώ ότι θα δούμε πράγματα από τον Τσόλακ. Ματάκι, χορταράκι, ας δώσουμε λίγο χρόνο στους καινούριους. Φυσικά ο Ελκαντουρί που πάλι κάνει ένα μάτς, τρέχει, μοιράζει αυτά, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι ο ίδιος. Και φτου φτου να μην το ματιάσουμε, έτσι να συνεχίσει χωρίς τραυματισμούς. Και άφησα τελευταίο το Μάτος. Μου έχει ήδη έρθει μήνυμα από το Δήμο, το διαβάζω, αν συνήθως τέτοια μηνύματα δεν τα διαβάζω. Λέει, είμαι ο Δήμος, δεν έχω πάρει ποτέ, από κάτω Τούμπα, είμαι ο Δήμος από κάτω Τούμπα, δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο, είμαι πιστός ακροατής, δεν σταμάτησες να λες για Μάτος και όταν όλοι τον είχαν ξεγραμμένο, το κορυφαίο δεξί back ever έλεγες και ότι θα τον έβαζες με Κράσνονταρ. Σε τιμά αυτό, γι' αυτό σε ακούμε, φίλος, λέει ο Δήμος. Ας, okay. Ξέρω τι έχω πει. Εγώ δεν ξέρετε, εδώ δεν έχει ούτε γραμμές, ούτε τίποτα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όταν λοιπόν, όντως έτσι είναι, εγώ δεν σταμάτησα ποτέ να λέω ότι ο Μάτος είναι το κορυφαίο δεξί μπακ που είχα ποτέ. Τώρα, τι έγινε, γιατί δεν έπαιζε, αν τσακώθηκε, αν δεν τσακώθηκε, αν έκανε μούτρα, αν αυτά, παιδιά, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ δεν ξέρω τι απ' όλα συμβαίνει. Τι είχε συμβεί. Ένα ξέρω. Ότι έπρεπε, ακόμα και αν ήταν τσακωμένη, ακόμα και αν είχε πειθαρχικό παράπτωμα, αν μάλωσε, αν έκανε μούτρα επειδή δεν ανανεώθηκε, επειδή δεν έγινε συνδύο το συμβόλαιο. Έχω ακούσει και εδώ, όπως και με το Βιερίνια, 500 διαφορετικές βερσιών. Ο καθένας μπορεί, βγαίνει και λέει ό,τι θέλει επάνω στο σώμα της ομάδας, μπορεί να λέει τα δικά του. Εγώ αν δεν ξέρω, δεν λέω. Ούτε μπορώ να αναπαράγω του καφενείου, ας πούμε, τη φήμη. Μέχρι που άκουσα ότι παίξανε ξύλο, λέει, του ρίξε κουτουλιά, λέει, πιαστήκα στα χέρια, δηλαδή μου έλεγε ένας, ρε φίλε, λέω, πού τα άκουσες αυτά. Να λέει, τα είπε, λέει, ο τάδε, λέει, άφησε να νοηθεί. Α, έτσι πες μου, τάδε, να ξέρω, ρε παιδί μου. Να ξέρω από πού προέρχεται, ποιος τα λέει αυτός ένα μηδέν. Έτσι, ναι, παίξα κουτουλιές, παίξα μπουνιές. Εγώ λέω λοιπόν, ό,τι και να είχε συμβεί, ό,τι παράπονο και να υπήρχε, να το πω έτσι εύσχημα, ό,τι διαφωνίες, διαφορές και να είχαν, ο παίκτης έπρεπε να παίξει με την Κράσνονταρ. Δεν γίνεται να μην έχω δεξί μπακ και μία να βάζω τον Μπίσεσβαρ, μία να βάζω τον Κρέσπο που έπαθε και θλάσσι το παλικάρι, συγκινητικός. Δεν γίνεται. Μία τον Ουαγέ, ο οποίος ήταν τελείως ανέτοιμος και κινδυνεύει και να τον κάψει, γιατί ο κόσμος η πρώτη εντύπωση που έχει ήταν αυτή στο μάτς με την Κράσνονταρ που ήταν αρνητική. Δεν μπορεί ένας παίκτης που έχει παίξει στην Μπαρτσελόνα, παιδιά, τον έχει επιλέξει η Μπαρτσελόνα να είναι άμπαλος και μυρωδιάς. Απλά ήρθε και είχε να παίξει 6 μήνες. Φταίει αυτός που δεν είχε παίξει ή φταίμε εμείς που τον βάλαμε να παίξει. Λέω λοιπόν, και αυτή είναι η άποψή μου, με πολύ σεβασμό και στον προπονητή και στην ομάδα, εγώ έχω μάθει πάντα να λέω την άποψή μου. Ότι εγώ έτσι το Μάτος, όπως τον είδα, καταρχήν κάνει μια συγκλονιστική ανάρτηση. Συγκλονιστική. Ο πρώτος που ήρθα, θα δώσω το αίμα μου. Δηλαδή, θα τους ευχαρίσω όλους. Τρελαμένος, ευχαριστώ την οικογένεια Σαββίδη. Θα φεύγα. Έτσι κάνει μια. Okay. Δεν μου αρκεί αυτό, γιατί με τις αναρτήσεις δεν παίζει μπάλα. Εγώ περιμένω να το δω μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και βλέπω ένα Μάτος να σκυλιάζει σε κάθε φάση. Για λίγα χιλιοστά να μην στέφεται σκόρερ εκεί στην κεφαλιά, στο γάμα, στο δοκάρι στην αρχή του παιχνιδιού. Και νιώθω μια ασφάλεια στη δεξιά πλευρά. Θα ξαναπώ λοιπόν το εξής, σημειώνοντας κάτι που το θεωρώ σημαντικό. Κανένας δεν είναι πάνω από την ομάδα. Κανένας δεν είναι σημαντικότερος από την πειθαρχία, την ιεραρχία στην ομάδα. Κανένας δεν είναι ανώτερος από τον προπονητή. Και το βάζω αυτό, το αφήνω εδώ σε περίπτωση που ισχύει ότι είχε πειθαρχικό παράπτωμα. Βεβαίως. Και ο προπονητής, άμα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, πρέπει να κρατήσει τις ισορροπίες. Δεν μπορεί. Γιατί άμα κάνει μουτσούνες και επεισόδιο ένας, μετά θα κάνει ο άλλος. Λέω αν ισχύει, αν, με υποθετικό λόγο. Ό,τι και να είχε γίνει όμως, τη στιγμή
που δίνεις ένα τόσο μεγάλης σημασίας αγώνα για το παρόν και το μέλλον της ομάδας, όπως είναι αυτό με την Κράσνοταρ, τον καλής και τη Ελλάδο, ναι. Μπορεί να είχαμε τις διαφωνίες μας, μπορεί να σκοτωθήκαμε, μπορεί να σε πρόσβαλα ίσως επειδή δεν σε έβαζα ή να έχεις παράπονα. Μπες. Μπες και κάνε δυο μεγάλα μάτς. Δείξε ποιος είσαι. Αυτό θα έκανα εγώ, παιδιά. Αυτό θα έκανα εγώ. Και όπως τον είδα το Μάτος και δεν περίμενα τώρα που τον επανέφεραν, το ξαναλέω και έχει δίκιο ο Δήμος. Κι άλλο μήνυμα έχει έρθει από τη Μαρία. Λοιπόν, Νικολαίδου, γεια σου Μαρία Νικολαίδου. Λοιπόν, εντάξει, δεν ψάχνω για like μετά. Δεν με απασχολεί αυτό το θέμα. Την άποψή μου θέλω να λέω. Και πολλές φορές διαφωνούμε κιόλας. Οριζοντίως και καθέτως διαφωνούμε. Έτσι. Εγώ λοιπόν λέω ότι το Μάτος θα τον έβαζα. Οκ, τελειώνει εδώ η ιστορία μου. Ούτε μπορώ να επιβάλλω, ούτε διατάζω, ούτε επιτάσω, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Θα το πω όμως, ότι εγώ θα τον έβαζα ρε παιδί μου, έτσι όπως τον είδα. Γιατί είναι στεγνός, γιατί δεν παράτησε τον εαυτό του, γιατί σκυλιάζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και γιατί αυτό το βλέμμα του τρελού δεν το βλέπω σε άλλους παίκτες. Δεν το βλέπω. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει αργά χθες. Πέλκας Φενέρμπαχτσε. Κατά πάσα πιθανότητα και αν δεν υπάρξει ανατροπή, ο Πέλκας φεύγει μετά από πάρα πολλά χρόνια. Παιδάκι ήταν όταν πέρασε τις πύλες της Τούμπας, στα Τσικό. Μετά από πάρα πολλά χρόνια φαίνεται ότι τελευταία μέρα σήμερα των μεταγραφών φεύγει στη Φενέρ. Τώρα για τα ποσά και αυτά ακούγεται για 1,6 εκατομμύρια στην ομάδα. Ένα χρόνο πριν τελειώσει το συμβόλαιό του. Για 1,2 στον Πέλκα. Το χρόνο είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Σε σχέση με αυτά που παίρνει ο Πέλκας εδώ. Είναι, δεν ξέρω, νομίζω ο Πέλκας πρέπει να είναι διπλάσια, μπορεί και τριπλάσια. Δεν ξέρω για ποσά, δεν θέλω να μπω άμα δεν ξέρω. Όμως θεωρώ ότι φεύγει τη στιγμή που πάει πάλι να στραβώσει μια μερίδα του κόσμου με ένα συγκεκριμένο παίχτη μετά το χαμένο πέναλτι στην Κράσνονταρ, μετά τα γράμματα, με τα χέρια, μετά εδώ που δεν σπάει την μπάλα, έτσι νιώθω. Ότι υπάρχει κόσμος που θα πει φεύγει την κατάλληλη στιγμή. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι είτε ο Πέλκας βάζει τα πέναλτι, είτε δεν βάζει, και το λέω τώρα που είναι πολύ εύκολο φεύγονται τα μπίζα, α, ο Πέλκας. Ξέρω ότι ο Πέλκας πάντα σκιζόταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτρεχε ατελείωτα και προσπαθούσε πάντα να πιέσει ψηλά και να δώσει την ψυχή του για την ομάδα. Τώρα αν έχει κοτσίδια, αν δεν έχει, αν κάνει τα γράμματα της κοπέλας του στα γκολ και αυτά, παιδιά, αυτά είναι περιορέξεως. Εφόσον λοιπόν φεύγει ο Πέλκας, σήμερα θα τρέξουν να αντικαταστήσουν. Δηλαδή θα έρθουν πιθανόν δύο ποδοσφαιριστές σήμερα. Γράφουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας για τον Μπράνταριτς και για τον Ντεσπόντοφ, το 23χρονο βούλγαρο εξτρέμ, και οι δύο της Κάλιαρη, και για τον Διαμπή εχθές, διάφορα. Διάφορα γράφονται, σήμερα θα έχουμε νεότερα. Εφόσον και ο Πέλκας λοιπόν νιώθει ότι θέλει να δοκιμάσει το εξωτερικό, εμείς θα του ευχηθούμε καλή τύχη, θα κρατήσουμε σημαντικές στιγμές. Εγώ περισσότερο απ' όλα το κλάμα του, το ξέσπασμά του το βράδυ της Φιέστας, 21 Απριλίου πριν από δύο χρόνια, δεν το ξεχνάω ποτέ, και όλα όσα έχει προσφέρει και με τα καλά του και με τα στραβά του, δεν μπορώ εγώ να πω ότι δεν προσπάθησε να δώσει και την ψυχή του. Το αν τα κατάφερε, το αν βελτιώθηκε, το αν έφτασε εκεί που θέλαμε σαν δεκάρι της ομάδας, το αν αυτά είναι, να είχαμε να λέγαμε. Δεν είναι της παρούσης που λέω. Άρα, στο τέλος της ημέρας και πηγαίνοντας στο διάλειμμα, τρίποντο, πάρα πολύ σημαντικό, όπως έλεγα και χθες το βράδυ, τρίποντο πριν από διακοπή για την εθνική ομάδα, πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία της ομάδας, για τον κόσμο, γιατί θα είχαμε 15 μέρες γκρίνια, όπως έλεγα και χθες το βράδυ στα παιδιά, στον Κωνσταντίνο και στην Άννα. Ένα αποτέλεσμα
ανεπιτυχές πριν από διακοπή, είναι σαν να πέφτει μια κοτρόν, ένας βράχος μέσα σε λιμνάζοντα ύδατα και δημιουργεί αυτό κύκλους και έχουμε γκρίνια, ατελείωτη εσωστρέφεια, μύρλα έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Χωρίς να σημαίνει ότι επειδή κερδίσαμε χθες 3-0 είναι όλα τέλεια και δεν πρέπει να αλλάξουμε τίποτα. Αυτά. Κατά τα άλλα, όπως είπα, σήμερα αν όλα πάνε καλά θα έχουμε και μία μικρή έκπληξη στο τελευταίο μισάωρο. Αν όλα πάνε καλά, θα σας πω περισσότερα με το που θα γυρίσουμε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω ότι κληρώνουμε μία σκούπα Boss υπέροχη, καταπληκτική, κοντά στα 100 ευρώ η αξία της. Μία σκούπα από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Θυμίζω επίσης Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, με τη νέα εγγραφή σας πολλά bonus, πολλές εκπλήξεις, πολλά δώρα σε ένα υπέροχο χώρο, με απόλυτη ασφάλεια, με το χαμόγελο στα χείλη τα παιδιά εκεί σας υποδέχονται, μέσα στην πόλη μας, Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, η απόλυτη διασκέδαση, ο απόλυτος προορισμός. Διάλειμμα τούμπεν και επιστρεφουά! Μετά τις 9.30 θα έχουμε συνομιλία με αυτόν τον υπέροχο τύπο, τον Αλέξανδρο Γαβριλίδη, εκτός απρόπτου, πάντα βάζω ένα εκτός απρόπτου, που κατάφερε με το βιολί να συνδέσει τα συνθήματα αυτού του υπέροχου λαού με τη μελωδία, με τα έγχορδα. Πάμε στα δικά μας, στις γραμμές ανοιχτές. Θυμίζω, σκούπα Boss, τα μηνύματα της Παρασκευής και τα σημερινά μπαίνουν στην κλήρωση για μια υπέροχη σκούπα από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Θα σας πω σε λίγο, στο διάλειμμα των 9-9 και κάτι, για το καινούριο πρόγραμμα του Λίμπερο, για το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σπιτιού, του αθλητικού Λίμπερο 107 και 4, που έχει και νέες παρουσίες, που έχει φρέσκα πρόσωπα, που είναι φτιαγμένο για να είναι έτσι κι αλλιώς είναι η καθημερινή σας συνήθεια, η λατρεία, η καθημερινή σας έτσι όμορφη παρέα. Σε λίγο. Πάμε τώρα γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Σεφτέ. Ζανζάκ Σεφτέ. Μέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλώς το παιδί. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Με τη σειρά. Ό,τι θες. Ένα-ένα. Δεν ξεχνάμε ποτέ τα παιδιά μας εκεί στο σύνδεσμο φίλων Παραδείσου που είναι. Τι άλλο να πούμε, στεναχώριες, αλλά αυτά είναι... Ποτέ. Όσο έχουμε, στεκόμαστε στα πόδια μας. Όσο ζούμε και καθόμαστε στα πόδια, όπως λέει, στεκόμαστε στα πόδια μας, δεν τα ξεχνάμε ποτέ. Βάλει μου και 947 Παύλου για την κλήρωση. Κάτσε να σε βάλω. Λοιπόν, πάμε. Θα ευχαριστήσουμε τον Μπέλκα, μέχρι που και χθες ακόμα το βρίζαν, τώρα θα καταλάβουν την αξία του. Μην αποκλείς κάποιοι που εχθές... Μέσα από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ βγήκε. Φυσικά. Αυτό το παλικάρι που το βρίζανε όλοι. Και δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην βρίζει όλη την ομάδα εχθές. Μην αποκλείς, Παύλε, κάποιοι από αυτούς που το βρίζανε εχθές, τώρα να πούνε καλά, φεύγει ο Πέλκας και τι είναι αυτά. Αλλά, okay. 100% θα το πούνε. 100%. Και τι θα κάνουμε τώρα χωρίς τον Πέλκα και τέτοια. Να πω ότι του Μπίσες Βαρ χάλασε στην... Αλλά είναι πιάστε σε μια από τις άλλες. Αργά τα ναι. Μετά, τα άκουσα και αυτό. Δηλαδή αυτός δεν τα βρήκε. Η ομάδα τα είχε βρει για να φύγει να πάει, ξέρω, Κατάρ, πού, Σαουδική Αραβία. Τι συνόλοι. Τι νόμιζε η Σαββίδη, συνόλοι να πέφτει παχυλός μισθός. Πώς για έτσι είναι, ρε Κωστή μου, αφού τα συμβόλαια όλων πέσανε. Και στις Ευρώπες, στους ποδοσφαιριστές και Ευρωπαίοι και όλοι, παντού. Παντού. Λοιπόν, εμένα εκείνο το οποίο διαπίστωσα ότι η ομάδα δείχνει που πονάει. Όχι ένα και δύο παίκτες. Τώρα που φεύγει ο Πέλκας θέλεις 3-4 παίκτες. Θέλει ένα εξάρι γρήγορο, ένα εξάρι πίσω, ένα αμυντικό χαφ, γιατί δεν τη βγάζει τη χρονιά. Με Σβάμπ. Καφάρα Ολιβέρα. Και ένα μπροστά. Το Φεβρουάριο αν θα γυρίσει τώρα με την καινούργια εγχείρηση που έκανε. Για το Μίσιτ, ναι. Πώς για. Ο Κατουρί, εντάξει, το παλικάρι, τον βάζανε εξτρέμ, τον βάζανε δεκάρι, τον βάζανε μπακ, τον βάζανε δεκάρι, εξάρι. Ένας δεν μπορούσε να πιάσει το σφιγμό του. Βρέθηκε ο Φερέιρα που το βρίζουν για αυτόν ακόμα και σήμερα.
Ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που λένε σταθετικά, σταθετικά του Φερέιρα. Σταθετικά του Φερέιρα είναι το ότι αναγέννησε και τον Καντουρί. Αυτούς που το βρίζουνε. 16 εκατομμύρια έφερε ο Φερέιρα. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος? Όχι βέβαια, μαζί με τους παίχτες εννοείται. Πώς, ναι, ναι. Μαζί με τους παίχτες. Όλα, ναι, ναι. Γενικά όλα, όλα, όλα τα κουμάντα, τα πάντα, τις προκρίσεις, τις νίκες, τα πάντα όλα. Λοιπόν, εμείς μαζί για μια ζωή, πάω και ξέρω ψωμί. Γεια σου Παυλάρα μου, Μιζίμ, φιλιά, φιλιά, πάμε εδώ. Καλημέρα σας, ναι. Παυλάρα. Καλώς. Έκανες καρατιά στην καροτίδα. Καρατιά, δεν λες τίποτα. Μαζί βγήκε. οι δύο γραμμές αυτές ήταν πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Ναι, ναι, ήμασταν μέσα δίπλα. Γεια, πες, Θοδωρή μου. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, ζούμου σου και τα συναφή. Να πούμε ότι όχι 21 χρόνια, ούτε 51, ούτε 101. Δεν πρόκειται. Ούτε 201 να περάσουν. Αυτή η πληγή δεν κλείνει ποτέ. 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 Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, η ομάδα χθες ήταν, να πω δεν βλεπόμασταν, να το πω, άντε, να το πω έτσι. Καλό... Ναι. Μα τι να πούμε τώρα, δηλαδή να πίσω από το 3-0 να πούμε ότι είναι όλα τέλεια, νομίζω είναι λάθος. Όχι, δεν είναι, δεν είναι. Φυσικά το αποτέλεσμα, θα με ρωτήσει κάποιος, θα δωρήσει, συγγνώμη που σε διακόπτω. Από το να παίξουμε τέλεια και να κάνουμε γκέλα, τι προτιμάς? Αν πρέπει να επιλέξω τέτοια καλά από τα δύο, εννοείται ρε παιδιά. Εντάξει. Okay. Αλλά το καλύτερο θα είναι να παίζω και να μην παρουσιάζω τέτοιο πρόσωπο, γιατί στο τέλος φάγαμε τα νύχια μας στο 1-0. Επανεμφάνιση του τρελού, γιατί ένας άνθρωπος που έχει ένα τέτοιο βλέμμα δεν το και λέει τέτοιες κουβέντες, είναι τρελός. Δεν το συζητάω. Μόλις σημασία της λέξεως. Δεν είναι. Αλλά με την καλή την τρέλα, τέτοιους θέλουμε. Εγώ τέτοιους θέλω. Ακριβώς. Αυτή η δήλωση του Μάτος, είμαι ο πρώτος πρωταθλητής και θα φύγω τελευταίος. Για μένα είναι τρία πρωταθλήματα, φίλε. Τρία. Και πρόσεξε, το αίμα μου θα δώσω, ευχαρίστησε τους πάντες και είπε και το εξής. Το σημαντικό, έτσι, γιατί είναι. Τέτοιους παίχτες χρειαζόμαστε. Ναι. Το σημαντικό είναι το εξής, το Δόρη, που λέει ότι όποτε μου ζητηθεί, όπου με χρειαστούν, όσο με χρειαστούν, όποτε θα... Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί περνάει και μήνυμα ότι αν είχε κάνει κάτι στραβά, το κατάλαβα, λέω αν, εγώ δεν υιοθετώ, ναι, αλλά λέω, αν είχε κάνει κάτι, το έδειξε κυρίως όχι με το ποστάρισμα, με το πώς μπήκε αλυσασμένος μέσα. Άρα, αυτό το βλέμμα έτσι, που λες. Έτσι ακριβώς. Ένα άλλο θέμα, εξαιρετική εμφάνιση, συνεχιζόμενες εμφανίσεις του Ζιβκοβιτς, ναι, τρομερή δουλειά ο Γκαλίνοβιτς, ναι, τρομερή για το δουλειά. Τέρμα, ναι. Βέβαια. Έτσι, δηλαδή, χθες, αν γινόταν το 1-1, θα ήταν άλλο μάτς. Άλλο μάτς. Χθες κράτησε μάτς. Εκεί που είχαμε τη μεγάλη κοιλιά στο δεύτερο ημίχρονο που η ομάδα κουράστηκε, ξέρω εγώ, βραχικύκλωσε, δεν ξέρω τι. Εκεί ήταν παρόν. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Άλλη, μπράβο. Το τέρμα μου να μπορώ να βασιστώ πίσω. Έτσι. Δύο ακόμα πράγματα θα πω και θα κλείσω, αν κρατάω τη γραμμή. Καλή επιτυχία στον Δημητράκη τον Μπέλκα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι έχει κάνει για την ομάδα. Λίγο με χαλάει η τουρκική ομάδα. Ναι. Με χαλάει. Το τυπάει σε Τούρκους. Ναι. Βα, καλά αυτό. Λίγο με χαλάει. Ναι, οκ. Okay. Έτσι. Ναι. Λίγο με χαλάει. Τέλος πάντων. Και ένα τελευταίο. Ναι. Ρε παιδιά, ο διαιτητής στα Γιάννενα είναι καλά εχθές. Έχει μάθει κανένας για την υγεία του τίποτα? Να προσέχει τα διάφορα αυτοκίνητα στον δρόμο. Λέω εγώ, γιατί έχει κίνηση. Λευκά... γενικά ρε παιδί μου, λευκά τώρα. Λευκά, Μπορντό. Ιδιαίτερης μάρκας. Ναι, 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 αυτό. Δεν μιλάμε ούτε για Honda, ούτε για Suzuki. Μιλάμε για. Γιατί είναι. Να σου πω κάτι. Εμά σηκωθεί. Λευκό θα είναι. Άμα πα στον Πόλο, τον Βόρειο Πόλο, από τα χιόνια είναι λευκό. Εκεί στον Πόλο. Κόκκινο. Στον Πόλο. Να δει πράσινο. Όχι, βέβαια. Λευκό. Άσπρο θα είναι. Γενικά. Εμεί κάνουμε συνειρμού. Δεν κάνουμε. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Δεν είναι. Ούτε αλίμονο. Αλίμονο. Γεια σου, Θοδωρή. Γεια σου, Ανδρουτσόπουλε. Ζουμουσού. Τι είναι το ζουμουσού, λέει η Σοφία. Σοφία μου, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Σε ακούμε κάθε μέρα με τον άντρα μου. Λέγουμε, είμαστε, λέει, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, 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 ναι. Αυτά. Το ζουμουσού είναι τα αρχικά για το ζούμε μεγάλες στιγμές. Αυτό είναι το σλόγγαν, το μότο της εκπομπής. Πες, λέει, τι γίνεται με Πέλκα. Είπα, παιδιά, δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά φαίνεται ότι οδεύει προς Φενέρμπαχτσε ο Δημητράκης. Πάμε, ναι. Γεια σας. Ένα, δύο, τρία. Καλό στο παιδί! Καλό στο μέλλον! Ζουμουζούμε τον Κωστή, δεν αλλάζουμε εκπομπή και τώρα που έχουμε Ιβάν μαζί. Έβγαλε ανακοίνωση. Ναι, ναι, έβγαλε. Ο καλός και μιλάει για ξεφτύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ντροπή, ντροπή και ξεφτύλα. Δηλαδή... Ξεφτύλα είστε εσείς.
Η ξεφτύλα ναι. είστε εσείς, το επαναλαμβάνω για να το ακούσετε. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Αυτοί έχουν μια μπανανία δική τους και νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χρόνια ολόκληρα με 100 εκατομμύρια αυτό το εργοστάσιο που λέγεται εκεί στο Καραϊσκάκι τους, 100 εκατομμύρια στην τσέπη και κοροϊδεύουν όλον το λαό. Τι έγινε τα τελευταία χρόνια? Διαλύθηκε ο Παναθηναϊκός, διαλύθηκε η ΑΕΚ, εντάξει, κανένας δεν έβαζε λεφτά και ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Αυτό θέλουνε. Αλλά, Κωστή μου, ποια είναι η θεία η δικιά μας? Η καλύτερη θεία του κόσμου, η θεία δίκη. Η θεία δίκη. Μια θεάρα φοβερή. Εβδομάδα. Ο Τσόλακ πόσα χιλιοστά ήταν μπροστά? Όσο... Η διαφορά μας, ρε μάλια των Αθηνών εκεί της, του Αττικού. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς, φίλε, δεν ξεφτιλιζόμαστε. Ότι έχουμε περηφάνεια, φίλε. Είναι. Δεν ασχολούμαστε περιφάνεια. Με τα κορδόνια άμα είναι offside. Και εμείς κάναμε γκέλα στο Βόλο. Κλάψτε και εμείς γκέλα κάναμε στο Βόλο. Δεν χαλάσαμε την κοινωνία όλοι. Θα μου πει κάποιος, μπορεί αυτός να είναι ο τρόπος? Θα γίνω σαν και αυτούς να μας κοροϊδεύουν. Αυτό που κοροϊδεύουμε. Κουστάρομαι να κλαίτε, ρε. Κλάψτε, κουστάρομαι να σας ακούμε να κλαίτε. Λοιπόν, η ομάδα είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Θέλει πραγματάκια. Θέλει πραγματάκια ακόμα. Θέλει προσθήκες. Θέλει πολλά ναι. πραγματάκια. Λοιπόν, ναι. στο 75 αποχώρησα. Γιατί δεν μπορούσα να δω το τελευταίο δεκάλεπτο ροντέο. Α, εσύ είσαι που λοιπόν, ξέρουμε. Που, δηλαδή στο τέλος που έφυγες μπήκαν τα γκολ μας εμένα, να ξέρουμε, να φέρεις νωρίτερα. Ναι, ήξερα και δεν έχω λόγο παλμών, δεν μπορώ να το πω. Πρόσεξε καλά! Προσέξτε! Και το άκουγα στο ραδιόφωνο. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα ως διαμαγείας να σταματήσω. Σέχασα. Ναι, να σταματήσει ναι. αυτή η παρορμητικότητα που βγαίνει από όλους μας. Βάλε το οχτάρι σε αυτή τη θέση, βάλε το τεσσάρι σε εκείνη τη θέση. Εντάξει, αυτό δεν βάλε αλλάζει το ποτέ. 17. Ναι. Ως διαμαγείας θα μπορούσε να συμβεί. Όχι. Γιατί με ενοχλεί αφάνταστα. Θα λέει ο κόσμος την άποψή του. Μενιό. Άλλο είναι ο κόσμος... Μισό λεπτό και θα κλείσω το στήμα. Άστο. Τα έχουμε πει χιλιάδες ναι, φορές. Ναι, ναι, ναι. Θα το πω όμως μια φορά ακόμη, μήπως συμπαρασύρω μερικούς στη δική μου λογική. Ναι. Η θέση και η απόφαση του προπονητή είναι τελείως υποκειμενική. Και να βγω εγώ και να πω, γιατί δεν έβαλες τον Πέλκα ή γιατί τον έβγαλες και δεν έβαλες τον Καντουρί ή τον έβγαλες, ποιος διασφαλίζει και ποιος υπογράφει το ότι η αλλαγή αυτή θα απέφερε αυτό που θέλαμε? Εν πάση περιπτώσει, 1, 2, 3 Βιλιά! Και φεύγω. Γεια, γεια, γεια σου Μένιο, πάμε εδώ. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα, καλό στο Γιώργο. Έλα, έλα Γιωργάρα μου, έλα. Πάλι με φαγές. Χαμός γίνεται, καρατιές. Παίζετε μεταξύ σας να πούν πολύ ξυλίκι πέφτει στις γραμμές. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το φίλο που είπε ότι στο καλό να πάει, αλλά όχι σε τουρκική ομάδα. Ναι. Γιώργο, θες να κάνουμε λίγο πεντάδα? Σάμικο, ε, γουστάρεις? Μισό δευτερόλεπτο. Ναι, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Είσαι ο? Είμαι ο Σκουπ. Ο Σκούφος! Περίμενε Σκούφε! Έχω Γιώργο, έχω Σκούφο! Πάμε εδώ, πάμε εδώ! Ναι! Καλημέρα! Καλημέρα Κωστέ! Έχω Στράτο! Είμαι ο Κασκόλ! Έλα! Είμαι ο Κασκόλ! Ναι! Γεια σας! Ναι! Καλημέρα! Καλημέρα! Είσαι ο... Κλάρκ Κεντ! Κλάρκ Κεντ! Ω, από εκλεκτή αυτή! Δεν έχει ξαναβγεί αυτή η... Και ο πέμπτος, ναι! Έλα! Είσαι ο... Καλημέρα σε όλους! Είσαι ο... Καλημέρα! Το καλημέρα σε όλους! Καλό στο φιλάρετο! Είμαστε ωραίοι όλοι μαζί! Ήρθαμε σκασμένοι από την κλινική. Γιατί και θα ακούμε ξανά. Γιατί είστε υπέροχοι όλοι. Έρχομαι σε λίγο σε εσάς. Γιώργο! Ναι, έλα, πεντάδες, λοιπόν, γουστάρω, πώς το γουστάρω αυτό, πεθαίνω να ξέρεις, ψοφάω, τρελαίνομαι. Έλα, για πες. Παπλάρα, αν μ' ακούς, να πας κατευθείαν να κάνεις μήνυση την αθλητική ώρα. Τε. Στο πρωτοσέλιδο γράφει, επιφάλτε να πιέσαι, να τώρα, να, εκτός από πρωταθλήματα, μας κλέβουν και τα συνθήματα, μην τρελαθούμε ρε παιδιά. Για σταθείτε ρε, εσείς οι από πάνω. Προσέχετε τους από κάτω! Να πάρει ευχή να πάρει. Η ασφαλιστική εταιρεία που είχε ασφαλίσει τον... πώς λέμε τον διαιτητή? Ωχ, το παλικάρι αυτό. Καραναστάση, πώς λέγεται?
ο διαιτητής. Του έστειλε τα λεπτά όσο είχε δώσει συν τους στόχους. Ναι. Και του λέει, τέλος, δεν αναλαμβάνω πια. Ναι, τα λέμε και γελάμε, είναι τραγικά έτσι. Είναι πραγματικά είναι τραγέλαφος. Πραγματικά είναι τραγέλαφος. Ωχ, ραγιά μου. Είναι το δεύτερο γκολ που τους αχυρώνουν. Στο 93, μία με εμάς, στο Καραϊσκάκη και μία τώρα με τα Γιάννη. Άμα είναι, ρε Γιώργο, και εμένα δεν μου ακύρωσαν στο Βόλο για λίγα χιλιοστά, το Τσόλακ που, το πέναλτι. Η φάση που οδηγεί στο πέναλτι. Το χέρι του, τελείως. Όχι το χέρι του λέει. Ναι, όχι το πόδι, όχι το πουλί του. Όχι φτέρνα, όχι λαολοβός, να πούμε. Και ξέρεις, επειδή είναι και μελαψός όλοι αυτοί οι Αφρικανοί, είναι υπερμεγέθη από ό,τι λένε. Το χέρι, το τρίτο, το τρίτο σου χέρι. Το τρίτο χέρι είναι με ένα χέρι που οδηγεί τα πάντα από ψηλά, εννοώ. Γεια σου, Γιώργο μου. Η ομάδα ήταν τραγική χθες. Ευτυχώς. Στο δεύτερο. Περάσαμε. Ειδικά στο δεύτερο. Ναι. Υπάρχει το 15 μέρες, δεν είναι. Ναι, διακόπη, δεν παίζουμε αυτή που έρχεται τώρα, παίζουμε μετά. Με ΑΕΧ. Μετά. Η οποία γκέλαρε χθες στον Ατρόμητο, το θεωρούσαν από τα μάτς που τα παίρνει η ΑΕΚ. Γίνεται δίπλα στο σπίτι της. Έτσι. Ξεκούρασαν. Εγώ νομίζω ότι είναι η διακόπη λόγω εθνικής. Λόγω εθνικής, ναι, αυτό λέω. Α, λόγω. Να ξεκούρασουν, γιατί χθες δεν μπορούσαν. Εντάξει. Οι περισσότεροι να πάρουν τα πόδια. Στο τερματοφύλακα, αν τον δώσουν κατευθείαν, δεν μας κάνει αυτός ο Ζιγκοβίτς. Μέχρι χθες τον βρίζανε. Ναι, αλλά χθες μέσος όμως. Εντάξει. Και εσύ τώρα. Ναι. Προχθές. Ναι, μάλιστα. Εντάξει. Θα έρθουν σήμερα άλλοι δύο τουλάχιστον, παιδιά. Ειδικά αν φύγει ο Πέλκας οριστικά, θα έρθει και εξάρι και δεκάρι. Ξέρω εγώ μπροστά, μέσω επιθετικός. K19 τι έκανε χθες. Κέρδισε πάλι, φυσικά δεν χάνει πουθενά, δεν τα συζητάμε. Έτσι. Εκεί κοπρόσχυλα του Νόβα, ο Νόβα 24. Ας μην χαρακτηρίζουμε και ρίχνουμε το επίπεδό μας, γιατί έχουμε ένα επίπεδο, μια μόρφωση, μια καθόλου, ανατροφή. Ναι. Και άλλες ομάδες γυρίζετε και λέτε τι κάνανε, τι δείξανε στο K19. Εντάξει. Άστο, μην το ψάχνεις. Μη γαλιέσαι. Μη γαλάσαι, χαράνια σου, άσε αγόρι μου, άσε. Και τελευταίο, μην ξεχάσω 4-16 θα με βάλεις. Βεβαίως. Και τελευταίο, επιτέλους είπαει να κάνει διαλογή ποιοι θα μεταδίδουν τα παιχνίδια μας μέσα στην Τούμπα. Απαράδεκτος ο χθεσινός πάλι. Πω, στις χαμένες ευκαιρίες, παιδιά του Όφη, εκεί που το βλέπαμε στην Τούμπα σε ένα καφέ, χαμός. Α, χαμένη ευκαιρία, κάτι τη φωνάζει, ρε. Ρε τι φωνάζεις, ρε, τι φωνάζεις. Συγγνώμη, δεν μπορεί, Κώστα, δεν μπορεί. Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να επιβάλλει, γιατί τους εκφωνητές, πώς θα μιλάνε. Τέλος πάντων. Αυτοί από κάτω πώς και τους κάνουνε. Τέλος πάντων. Σε χαιρετώ, σε φιλώ. Γεια σου Γιωργάρα μου, πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Η εκλεκτή της πεντάδας. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Έμιν. Ζωντανός. Σκούφε, έλα. Εννοείται, δεν φεύγετε. Πού είναι. Δεθήκατε πεντάδα, κάνατε να πούμε σουξουμούξου. Από τα Μάλγαρα σε πήρα, Κατερίνη πέρασε. 2 λεπτά δρόμος. Λοιπόν. Φοβερή αυτή η δρόμη ταχύτητας κυκλοφορίας. Έβαλα πετρέλαιο στον διάμεσο. Έλα, έλα, δεν άκουσα. Έβαλα και πετρέλαιο στον διάμεσο. Τέλειο. Τέλειο. Άρα έλεος και πετρέλαιος. Πετρέλαιος, ρε Κωστή, δεν μπορούμε να περιμένουμε τόση ώρα. Έλα, έλα, αδερφέ μου, σε ακούμε. Καταρχήν ημέρα μνήμη σήμερα, να τιμήσουμε χθες τα Ετόπουλα, φυσικά. Κάτι που μας ενώνει. Έτσι μπήκαμε, έτσι ξεκινήσαμε. Ευτυχώς, ο ΠΑΟΚ αυτός μας χωρίζει πολύ αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω τι κόλλημα έχετε φάει με τον Φερέιρα. Νομίζω ότι έχουμε πάρει πολλούς Φερέιρα, να ξέρετε. Παιδιά δεν είναι ένας. Σίγουρα ναι. Είναι πολλοί, γιατί άλλος παίζει την Τετάρτη, άλλος την Πέμπτη, άλλος την Τρίτη. Άλλο στην Κυριακή, άλλο στην Παρασκευή, άλλο στο Σάββατο. Λίγο πιο σταθερή άποψη, δηλαδή, λες, στο ότι δεν μπορεί τη μία να είναι άχρηστος και την άλλη να είναι ο κορυφαίος. Έτσι. Αφενός. Πέρσι είδαμε πώς πήγε η ομάδα. Πέρσι. Είδαμε τι έγινε τα Χριστούγεννα. Τα είπαμε. Είδαμε πώς κατέληξε η χρονιά με κοροναϊούς και με δεν συμμαζεύεται. Με δικαστήρια, με λάσπη, με σκευωρίες. Οι παλιοί παίκτες ξεφουσκώσαν γιατί εντάξει. Και αυτοί έχουν το δικαίωμα, εντάξει. Ναι, και φυσικά. Κάτι ακόμη. Ναι. Δεν τους διώχνει ο Φερέιρα. Παιδιά, ξεχνάτε κάτι. Ούτε παίρνει παίκτες ο Φερέιρα, ούτε αποφασίζει ποιοι θα φύγουν και αν θα φύγουν ο Φερέιρα. Υπάρχουν και κάποιος άλλος, που λέγεται Ρέμπε, ο οποίος κάθεται και λέει
Πώς θα παίρνεις Βιερίνια 1 εκατομμύριο. Με συμφέρει το 1 εκατομμύριο να το δώσω. Όχι. Μπίσεσβαρ, Μάτος. Και έτσι γίνονται, πιστεύω, και έτσι προφανώς γίνονται, ναι, οι προσαφαιρές στην ομάδα. Ναι. Δεν φταίει ο Φερέιρα που φεύγει ο Μάτος από την ομάδα και βγαίνει στην άκρη. Προφανώς κάποιος είπε μην τον βάζεις. Τρελός είναι. Ναι, άρα τέλος πάντων. Δεν του βγαίνει. Ναι, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Αλλά είναι μια, έχει μια, είναι μια, ένα σκεπτικό. Σίγουρα, σίγουρα. Να πούμε ότι ο Μάτος ήταν εδώ, δεν είναι από αυτούς που έφυγαν, έτσι. Ο Μάτος είχε ανανεωθεί αυτομάτως το συμβόλαιο. Ναι. Ναι, αλλά ο Μάτος, μην ξεχνάς ότι έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο. Το Μάτος ήθελε 2 χρόνια και η ομάδα το έκανε για 1 χρόνο. Ένα είχαν συμφωνήσει, βεβαίως. Υπήρχε μια διαφωνία σε αυτό το κομμάτι. Γιατί και ο Μάτος και όλοι σε αυτή την ηλικία, το πρώτο πράγμα που θέλουν είναι να υπογράψουν μέχρι τα 35 για να φύγουν στα 35. Συμφωνούμε στο κανένας πάνω από την ομάδα. Ένα, συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε. Δεύτερον. Πάνω απ' όλα. Όταν. Ομάδα, ο Μάτος και ο Βιερίνια και ο Φερέιρα, κι άμα έπαιζε αυτός και μας έδιωξε τον ένα και μας έδιωξε τον άλλον. Λέμε όμως, μου επιτρέψεις λίγο, σκούφε. Και εντάξει, δεν έγινε. Μου επιτρέπεις. Ναι. Κανένας πάνω από την ομάδα, μεν, αλλά όταν έρθει η στιγμή που θα χρειαστώ τον ποδοσφαιριστή, τον φωνάζω, λέω τώρα, αν έχουν γίνει όλα αυτά που λέμε με το Μάτος, έτσι, σταμάς με την κράσματα και λέω, έλα εδώ, ναι. Έκανες πειθαρχικό παράπτωμα ή έκανες μουτσούνες επειδή δεν σου κάναμε διαιτές ή εκείνο ή το άλλο. Αν ισχύουν, το ξαναλέω. Έλα εδώ, ναι, μπες μέσα και σκύλιασε. Για το καλό της ομάδας, πηγαίνουν στο πλάι εγωισμοί εφόσον, αν έχει κάνει πειθαρχικό παράπτωμα, τον έχεις επίσης τιμωρήσει μέσα αγωγικά ή του έχεις δείξει ότι κάνω εγώ κουμάντο και ότι πάνω απ' όλα είναι η ισορροπία και η πειθαρχία που έλεγε και ο Σκούφος, έτσι. Balance. Determination κτλ. Και μην ξεχνάς αυτός που έχει το ψευδόνυμο μου, μας πούλησε τελευταία μέρα. Σε παρακαλώ, μιλάς με κάποιον, μηνύματα ατελείωτα, επειδή λέω ακόμα, μιλάω για προδοσία και κάποιοι ενοχλούνται που λέω. Δεν σταμάτησα να το λέω. Το αναγνωρίζουμε αυτά που έκανε, αλλά προδοσία. Τέλος, δεν το αλλάζω αυτό. Τρεις μέρες, ναι, να τα λέμε όλα. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι η ομάδα σίγουρα δεν είναι καλά, όπως είδατε. Και άλλες ομάδες δεν είναι καλά, αλλά να λένε ότι δοκάρηκε μέσα, Θεός, δοκάρηκε έξω. Η δική μας είναι πάντοτε το δοκάρηκε έξω, βλέπουμε. Ναι. Ποτέ το να πάει μέσα δεν λέμε, αν πήγαινε μέσα θα ήμασταν καλοί. Ναι. Εννοείται ότι η ομάδα θα ξεφουσκώσει και άμα προσέξετε χθες, είχε ένα σταθερό σύνολο που αυτό θέλει να φτιάξει. Και ο κορμός, ναι. Προσπαθεί να φτιάξει, ναι, κορμό. Ναι. Τα προηγούμενα δύο παιχνίδια στο Βόλο και με τον Ατρόμητο ήταν ενδεκάδες. Και καλά έκανε κάτι για μένα, δηλαδή 10 φορές δεν θα χάσω. Έφερα 2 χ. Ωραία. Και η ΑΕΚ έχασε και ο Ολυμπιακός έφερε χ. Ναι, και δεν ξέρουμε τι θα κάνουν και στο μεταξύ τους μάτς, έτσι. Γιατί υπολείπεται ένα παιχνίδι το οποίο είναι μεταξύ τους. Ναι. Έγινε σκούφε! Σε πολλά φορά κέρδισε την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό 2 φορές, 3 φορές κάτω, 2 φορές κάτω και τελείωσε. Αυτό. Δεν μασάμε. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Ομάδα να φτιάξουμε. Αυτό. Και επιλογές στον πάγκο γιατί χρειάζεται βάθος. Φιλιά! Έρχονται. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Γεια σου, σκούφε. Πάμε εδώ. Μην καλείτε άλλο. Οι τρεις που είναι στη γραμμή για να βγούμε στο διάλειμμα. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλό στο Στράτο. Έλα. Έλα, Στράτε. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με τη χθεσινή ημέρα. Φυσικά. Γενικώς τα τελευταία χρόνια που ένιωσα και εγώ την απώλεια δικών μου προσώπων, η μέρα αυτή μου είναι συναισθηματικά πολύ δύσκολη. Ναι. Ο λόγος είναι ότι, ξέρεις, κάθομαι και σκέφτομαι, ειδικά όταν ξημερώνει το πρωί, ρε παιδί μου, κάθομαι και σκέφτομαι ότι για τα παιδιά, τους ανθρώπους τους δικούς μου, οι οποίοι θα ήθελα να είναι μαζί μου και να βλέπουμε αυτά που κάνει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Και σκέφτομαι ότι για αυτά τα παιδιά που φύγανε, ο δικός τους ΠΑΟΚ σταμάτησε να χάνει στις 4 δεκάτου 99. Ναι. Και μου αφήνει, ξέρεις, μια γλυκόπικρη γεύση στο στόμα το γεγονός ότι και ο δικός μας ΠΑΟΚ πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο είναι, φίλε, σχεδόν δεν χάνει ποτέ. Ναι, φυσικά. Αν έχεις παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, είμαστε πολύ δυσκολοκατάβλητοι και με το ζόρι χάνουμε. Ναι, αλήθεια. Ακόμα και με την περσινή χρονιά. Ναι. Λοιπόν, σωστό αυτό. Το ένα κομμάτι είναι αυτό.
Θέλω να... Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς νιώθουν κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Τι τέτοια μέρα δηλαδή, πώς νιώθουν οι... Δεν μπορείς φίλε, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Άστο, άστο. Δηλαδή, μόνο που σκέφτομαι είναι οι δικοί μου άνθρωποι. Δηλαδή, πιστεύω ότι όσοι νιώσαμε την απώλεια, ό,τι νιώθουμε εμείς για τους δικούς μας ανθρώπους, έτσι νιώθουν και εκείνοι για τους δικούς. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να μπούμε στη θέση τους. Γιατί εγώ θεωρώ ότι πέθαναν και αυτοί οι άνθρωποι εκείνη τη μέρα. Δεν μπορείς να ζήσεις μετά μια φυσιολογική ζωή. Τίποτα δεν είναι το ίδιο. Τι να πούμε τώρα. Φυσιολογική, όχι. Όταν φεύγει το παιδί πριν τον πατέρα και την μάνα, διαταράσσεται η νομοτέλεια, διαταράσσεται η φυσιολογική ροή των πραγμάτων στη φύση και όταν φεύγει έτσι βία, δεν είναι ότι είχε κάποιος. Θα μου πεις εκεί όταν έχει μια ασθένεια και ταλαιπωρείται για καιρό και είσαι ίσως προετοιμασμένος γι' αυτό κάπως. Που και πάλι και εκεί ο πόνος είναι ανίποτος. Όμως είσαι κάπως προετοιμασμένος ότι αυτός έχει αυτή την αρρώστια και πιθανόν κάποια στιγμή από αυτό το πράγμα να φύγει. Είναι τελείως διαφορετικό να κόβεται έτσι το νήμα της ζωής. Βία, αποτρόπαιο είναι όλο αυτό. Δεν μπορώ να βρω λέξεις. Λοιπόν, εγώ θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε στάση του Ολυμπιακού, που ήταν η μοναδική ομάδα που δεν έβγαλε ανακοίνωση για τα θύματα εχθές. Ναι. Εντάξει. Τι να πω. Εγώ σέβομαι το γεγονός ότι δεν βγάλουν. Εγώ πραγματικά την επικροτώ τη στάση τους. Από το να βγάλουν μια ανακοίνωση για τα μάτια, καλύτερα που δεν βγάλανε καθόλου. Ναι. Εγώ το επικροτώ. Μπράβο, καλά κάνανε. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί εμείς για τα δικά σας θύματα, τη θύρα 7, εμείς στεναχωριόμαστε. Πάντοτε. Λοιπόν, πάντοτε. Και πάμε τώρα στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό. Θα μιλήσω για τον προπονητή άλλη μέρα, γιατί δεν είναι η μέρα σήμερα. Ναι. Ξέρεις, εγώ μου αρέσει να μιλάω μετά από νίκες, γιατί μετά από ήττες όταν τον κλωτσάνε όλοι, εγώ θα φωνάω Φερέιρα ολέ. Η άποψη δεν αλλάζει ανάλογα με το αποτέλεσμα. Ναι. Η ομάδα δεν ήταν καλή χθες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό που με εξέπληξε θετικά είναι η πραότητα του Ζίβκοβιτς, του τερματοφύλακα. Εγώ, φίλε, αν ήμουν στη θέση του, θα έστεινα τους αμυντικούς και τους μέσους του ΠΑΟΚ στη σειρά και θα τους χαστούκιζα όπως ο Βέγκος στις αδερφές στην ταινία. Ναι. Με αυτά που κάνανε στο ανασταλτικό κομμάτι. Αυτό είναι ένα από τα προσόντα που πρέπει να έχει το τερματοφύλακα. Αυτός, φίλε, τους καθοδηγούσε, προσπαθούσε δηλαδή να τους ψυχώσει. Την κράτησε την ομάδα. Εγώ, φίλε, ναι. Στα εγώ, φίλε, δεν θα μπορούσα. Επίσης, δύο πράγματα και κλείνω. Για τον Μπάς Γιάννενα, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η σκούπα που κληρώνει σήμερα είναι τόσο ισχυρή που μάλλον έχει ρουφήξει την περηφάνεια από τμήματα της πόλης κυτρινό-μαύρης απόχρωσης. Ναι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Απόλυτα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Μπάς Γιάννενα, που έδειξε ότι είναι μια ομάδα η οποία μάγκες, έχει ήθος. Φίλε. Μάγκες. Έχει ήθος. Εμένα δεν με... Και 7-1 να έλυγε στο τέλος το παιχνίδι. Ένα 7 να κέρδιζε ο Ολυμπιακός. Εγώ τα ίδια θα έλεγα. Εχθές κλείνοντας... μου είπε ένας, βρήκαμε λέει τον έναν που θα επιβεβαστεί. Μου είπε χθες το βράδυ ένας. Ναι. Εντάξει. Τόλμησε. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ αλήτες αυτοί οι οποίοι φέρανε τη γραμμή στο ΒΑΡ. Είναι πάρα πολύ μεγάλοι αλήτες. Διότι τους, είναι απερίγραπτο ένας υπολογιστής πλέον να τραβάει τις γραμμές και να μην είναι τραβάει ένα συνδρομητικό ή ένας βοηθός εκεί στο ΒΑΡ με το χέρι, ο οποίος μπορεί να επηρεάζεται από το «φύγε ρε κουμπαράκι», να πούμε «οφτά είναι τώρα». Έγινε στράτε. Και τέλος, ένα λογοπαίγνιο, Κωστή. Ένα λογοπαίγνιο. Εάν ο διαιτητής του ΠΑΣ Γιάννη Ολυμπιακός δεχτεί επίθεση από αρκούδα, η αρκούδα αυτή θα είναι πολική. Γεια, φιλιά, μην πολώνεις το κλίμα, μην το πολώνεις, φιλιά. Πάμε εδώ. Έπεσε εδώ φίλο. Ναι, τελευταίος πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετε, έλα. Φιλάρετε μου, μαζί σου κλείνουμε την ώρα, καθυστέρηση βέβαια. Κοίταξε, ναι. Το πρώτο που θα πω είναι ότι πραγματικά μέσα από αυτές τις μνήμες μπορεί κανείς να καταλάβει ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Ναι. Μπορεί να καταλάβει ότι αξίζει κάθε μέρα να δίνουμε αυτό που νομίζουμε ότι μπορούμε να το δίνουμε. Ακριβώς. Έστω και στο μετά από ένα μήνα μας. Και μετά. Είτε μια είναι παρουσία, ο οικείος μας, μια...
ναι, ναι. Πολλά πράγματα. Ναι. Ουσιαστικά να ναι. λέμε ότι αγαπάμε τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, ναι. το και αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι ότι το είπες, ότι τα προβλήματα υπάρχουν πάντα, θα υπάρχουν, δεν τελειώνουν ποτέ. Να μην χανόμαστε μέσα σε αυτά, γιατί υπάρχουν και άλλα που είναι πολύ ακριβώς. πιο ακριβώς. καθοριστικά. Και να μην χρειαστεί μια κατραπακιά, μια μεγάλη δυστυχία στη ζωή σου, για να καταλάβεις ότι είναι ασήμαντο το ότι έχασες μια ταινία ή το δεν βρήκες να παρκάρεις, το φαΐ δεν έχει αλάτι ή ακόμα και ένα αποτέλεσμα της ομάδας, ότι δεν πρέπει αυτό το πράγμα να είναι τόσο ας τραγικό. Πω ακόμα πιο ζώρικο. Ακόμα και όταν έχεις άδεια τσέπη, Κωνσταντίνε. Ακόμα και αυτό. Ναι. Είναι ακόμα πιο καθοριστικό το άλλο. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, για τον Πέλκα, ίσως του αξίζει να πάει σε μια ομάδα πέρα από τον ΠΑΟΚ για ένα λόγο. Επειδή είναι οπαδός και ποδοσφαιριστής, δεν είχε την ψυχραιμία να μπορεί να αποδώσει αυτό που μπορεί να αποδώσει. Ήταν επηρεασμένος, φαινόταν από χιλιόμετρα μακριά. Επηρεασμένος μετά λοιπόν το μεγάλο πάθος. Επειδή αυτός ξέρει, νιώθει ΠΑΟΚ πάρα πολύ. Νιώθει. Ακριβώς. Όπως νιώθουμε όλοι μας. Έτσι, κατάλαβε. Η άλλη ομάδα θα είναι πολύ πιο ψύχρεμος και πιστεύω να μπορέσει να δείξει ακόμα πιο πολλά πράγματα. Είναι μια άλλη ποδοσφαιρική ζωή για αυτόν. Μακάρι να το έχει στη ζωή του, του αξίζει. Η περίπτωση της ομάδας ναι. είναι για μένα το μακρύ χρονικό διάστημα που έρχεται, αυτό που προγραμματίζεται. Θέλω μέσα σε αυτό όχι μόνο το Μάτος, αλλά και το Λίρατζι. Γιατί ναι. είναι πολύ σημαντικό που μπήκε. Να έχουμε ναι. το μέλλον σήμερα. Ναι. Ναι, έτσι. Και επειδή θέλει να δημιουργήσει μια ομάδα που θα παίζει 2 φορές την εβδομάδα, χρειάζεται πάνω από 25-26 παίκτες. Καλό είναι λοιπόν να ενεργοποιηθούν όλοι αυτοί, να μπορεί να ξέρει ότι έχει παίκτες για να παίξει και να Σωστό. Είναι πολύ καλά. Σωστό. Στη φαρέτα. Κάθε βάθος. Αυτό είναι και έρχονται και άλλοι. Η πρόκληση ναι. για τον προπονητή που έχουμε. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα. Εδώ είμαστε! Πριν πάμε στις γραμμές, όπως σας είπα, μετά πριν το τέλος έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπέροχο βιολινίστα, τον Αλέξανδρο Γαβριλίδη, αυτός ο οποίος πήρε και έχει βάλει την μουσική, μελοποίησε μάλλον, ή να το πούμε καλύτερα, πιο σωστά, έντισε με το βιολί, με τα έγχορδα, τα συνθήματα της Κερκίδας. Πριν πάμε στις γραμμές, το νέο πρόγραμμα του αθλητικού Λίμπερο 107 και 4. Στολισμένο με εξαιρετικές προσωπικότητες, με φοβερές εκπομπές, με όλο το φάσμα, ό,τι θέλετε, θα ακούσετε τώρα, θα το διαβάσω λίγο μία για να πάρετε και μία γεύση. Καταρχήν, όπως είπα, 6-8-2-1 με το καλημέρα, ο Κωνσταντίνος Τσίψιος που τον ακούγατε έτσι κι αλλιώς, και μπήκαν και 2 κορίτσια στην παρέα, η Άννα Ορφανίδου και η Χριστίνα Καρακασίδου. Θα τους ακούτε το πρωί, γιατί φουλ της ατάκας. Καταρχήν γλυκαίνει αμέσως το στούντιο με 2 γυναικείες φωνές. Και θα έχετε πολύ ωραία παρέα πριν να μπούμε εμείς. 8 με 10 τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να λέμε τώρα για μας. 10-12 ψυχιατρίο, τα 2 παλικάρια μας. Σταύρος Κόλκας και Μπάμπης Μπατμανίδης. Σταυρούπολη φουλ, πολύ ωραίες στιγμές ραδιοφωνικές, πολύ χιούμορ, πολύ ατάκα. Πάμε στην Τρόικα, Χρήσαδος Σαλτίδης, Κώστας Κούσης, Στέριος Αναστασιάδης, οι μεγάλες μάχες που γίνονται εκεί, Άρης, Ηρακλής, ΠΑΟΚ, με Πάρη Τσελεπίδη στο σχόλιο από την Αθήνα, η Τρόικα που γίνεται ο χαμός κάθε μέρα, ο χαμός στο ίσκιωμα. Πάμε μετά 2 με 5, ο Γιώργος Αγόρα στο πέναλτι και έχει μαζί του την εκλεκτή αυτή μορφή που λέγεται Ζάχος Ντρούλινγκ. Ένα δίδυμο το οποίο το ξέρατε από τις βραδινές εκπομπές από τη Ζούγκλα και τώρα πραγματικά φτιάχνει υπέροχα πράγματα ραδιοφωνικά κάθε μέρα. Τους ακούτε, δεν χάνονται με τίποτα. Με πολύ κόσμο, με πολύ μπρίο, με πολύ φαντασία. Πάμε 5 με 7 σαν το σκύλο με το γάτο. Εκεί ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο Νίκος ο Μοσχοβίτης. Και στο σχόλιο στους 2 Νικολάδες βγαίνει ο Χρύσανδος για το σχόλιο του Άρη και βέβαια ο Κώστας Βασιλόπουλος με τη δική του έγκριτη
έγκυρη άποψη, την κορυφαία στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Κάθε μέρα 5 με 7. Και στο σχόλιο, όπως είπα, Κώστας Βασιλόπουλος. 7 με 9. Γιώργος Συρίγος, είσαι ωραίος. Ο Μποέμ, φίλος από τα παλιά, μαζί με τον Παύλο Περήφανο, δύο παιδιά με τα οποία είχαμε συνυπάρξει στον Extra Sport Μπαλαλούμ. Χαμός αναμένεται και εκεί. 7 με 9. Δύο ετοιμόλογοι, δύο άνθρωποι γεμάτοι με πάρα πολύ κέφι, με πολύ ωραίο ύφος ραδιοφωνικό. Ο Συρίγος και ο Περήφανος θα κάνουν ένα μεγάλο χαμό. Άκουσα, δεν του αρέσει ο τίτλος, λέει, του Συρίγου, θα τον αλλάξει. Λοιπόν, 9 με 11 μαρμίτα. Εδώ πια τι να πούμε, εντάξει, τους ξέρετε, τους ακούτε και όλη την περσινή χρονιά κάνουν χαμό. Μιλάμε για τον Τρέγια και τον Τρούλη, μιλάμε για τον φίλο με τον Τάσο και τον Ζάχο. Μεγάλες μάχες γίνονται ραδιοφωνικές το βράδυ, γι' αυτό και έχουν τόσο κόσμο, γι' αυτό και έχουν πιστούς που δεν γυρίζουν αλλού τη βελόνα. Έτσι, πάμε μετά. 11 με 2 η Βαρ Εμένη, μια και είναι και το Βαρ της μόδας κανονικότατα. Ο Κωνσταντίνος Παπαδομανολάκης, φίλος και αδερφός που έφυγε από το πρωί από το 6-8. Και ο Αντώνης Κούλαλης, με τον οποίο επίσης είχαμε συνυπάρξει στον Αρένα. Εκεί θα γίνει Ηρακλειδέας άρρωστος και ραδιοφωνική φωνή πάρα πολύ γνωστή. Και αναμένονται και εκεί να γίνουν πολύ ωραία πράγματα το βράδυ. Οι Βαρεμένοι, λοιπόν, 11 με 2. Και τις Παρασκευές, ο υπέροχος Στέφανος Σωτηρόπουλος, άλλος παλιός γνωστός από τον Extra Sport. Ο Στέφανος Ηρακλειδέας, άρρωστος, μεγάλη ραδιοφωνική φυσιογνωμία, Midnight Express. Αυτά στο πρόγραμμα το καθημερινό. Πάμε Σαββατοκύριακο. 8 με 10 πρωινή Βαβέλ, ο Ντίνος Ιγνατίου. 10 με 12 safety car, ο Τάσος Κοτσάνης μετά του αυτοκινήτου. Πάντοτε έτσι. 10 με 12 οι Βαρεμένοι, Κούλαλης και Παπαδομανολάκης, έρχονται και στα Σαββατοκύριακα. 12 με 3 όπου Γιώργος και Λίμπερο, Συρίγος και Παπαϊωάννου, Γιώργος Συρίγος, Γιώργος Παπαϊωάννου. 3 με 6 pre-game ο Γιώργος Μπαϊράμης με την προετοιμασία για τα γήπεδα. 6 με 9 ο Λίμπερος στα γήπεδα, Δημήτρης Δαναξής. 9 με 12 post-game ο Νίκος Ματθεόπουλος. Και 12 με 3 βραδιόφωνο, μ' αρέσουν, τρελαίνομαι και τα λογοπαίγνια, Άκης Θεοδόρου. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Εγώ δεν είμαι ούτε διευθυντής εδώ, ούτε έχω κάποιο πόστο. Εδώ είναι το σπίτι μου και έχω να πω ότι παιδιά με πολύ μεράκι, παιδιά που αγαπούν το ραδιόφωνο και τα παιδιά που έχουν αναλάβει τη διεύθυνση τώρα, τα παιδιά που είναι εκεί να σκεφτούν τις ανάγκες που έχει ο ακροατής και καλύπτεται όλο το φάσμα. Και όλες οι ομάδες και όλα τα αθλήματα και όλα τα γούστα και χιούμορ και ψυχαγωγία και ενημέρωση και μεταδόσεις και άποψη ελεύθερη. Γι' αυτό λέγεται λίμπερο, λίμπερο στα λατινικά που είναι η ρίζα της λέξης, σημαίνει ελεύθερος. Αυτό είναι το ελεύθερο ραδιόφωνο, γι' αυτό είμαστε εδώ και έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε και να λέμε αυτά που θέλουμε. Πάμε, πάμε, μπαμ, μπαμ, γραμμές γιατί περιμένατε ήδη. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε σήμερα μια υπέροχη σκούπα Boss, κοντά στα 100 ευρώ η αξία της, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54222 και επίσης να πω λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγιο, η καταπληκτικά πεντανόστιμα εκλεκτά όλα. Τα υπέροχα, τα εδέσματα, τα φανταστικά, με άπλατα τραπέζια, πήρε και το δίπλα χώρο ο Δημήτρης. Φρέσκα, ζουμερά, εκλεκτά όλα, πεντανόστιμα, μαγειρεμένα με πολύ μεράκι, απέναντι το μασού της Ελευθέρια. Και φυσικά, καυσόξυλα Φυτάς, Κωνσταντίνος Φυτάς. Αυτός έχει το καλύτερο ξύλο στην πόλη. Ξύλο, καυσόξυλο εννοούμε, έτσι. Εννοείται, ο Κωνσταντίνος Φυτάς, Όλγας 206, Βελανιδιά, Οξιά, αποθηκευμένα από το Μάρτιο για να ξερά, ήδη μπάρμπικιου, τα πάντα όλα από τον Κωνσταντίνο Φυτά. Αλλού μην κοιτάς, μόνο Φυτάς. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Αγουστή. Sorry, ρε Στελάρα, αλλά ήθελα να πω. Δεν πειράζει. Πράγμα. Τώρα βρήκα την σφίνα ανάμεσα στα τηλέφωνα. Σε ακούμε, λοιπόν. Έλα, Στελάρα μου, έλα, Σέρες. Να πω και εγώ ότι για τα παλικάρια δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Θα τους θυμόμαστε για πάντα. Φυσικά. Αλλά να έχουμε και μια κουβέντα συμπάθειας για το Μανάβη που τράκαρε με το λεωφορείο, πέθανε και ο άνθρωπος, σκοτώθηκε. Βεβαίως, και ο οδηγός. Εγώ θα ήθελα μέσα στα 6 θύματα που αναφέρουμε τα ονόματα μέσα στο Τούμπα, κάπου σε μια άκρη να γράφουμε και το δικό του όνομα, είναι κρίμα και αυτό η οικογένεια. Ναι, σωστό. Και δεν είναι στο πρέπει να το μνημονεύουμε για αυτό να. Σωστό αυτό που λες. Ο οδηγός. Γιατί δεν έφταιγε σε τίποτα. Ναι. Έτσι πάμε παρακάτω, Κωστή. Ο Μάτος με την εμφάνιση εδώ, εμείς δεν ξέρουμε τι έγινε. Λέμε την άποψή μας. Ακριβώς αυτό. Εξέθεσε τον προπονητή με την εμφάνισή του.
Εμείς τα λέμε, δεν χαρεύουμε ούτε τον προπονητή ούτε τον παίχτη. Εμείς είμαστε με τον ΠΑΟΚ. Εμείς θέλουμε να βάζουμε το εγώ τους κάτω από την ομάδα και να παίζουν οι καλύτεροι. Έτσι, να μας πούνε αν ήταν τόσο σοβαρό το παράπτωμα, έτσι, να μην παίξει αυτά τα δύο μεγάλα παιχνίδια με την Κράσνονταρ. Και αν ήταν σοβαρό το παράπτωμα, καλώς και τον άφησε απ' έξω, λέω, αν ήταν, αν είχε κάνει τόσο βαρύ παράπτωμα, ναι, κτλ. Αλλά στα μάτσα αυτά με την Κράσνονταρ, εγώ ήθελα στο δεξί άκρο να δω το Μάτος. Να τον βάλει όπως τον συγχώρησε τώρα τρεις μέρες μετά. Ας τον βάζει ένα βαρύ χρηματικό πρόστιμο. Τι έκανε, σκότωσε άνθρωπο, τι έκανε. Να τον συγχωρούσε αν είχε κάνει κάτι τόσο βαρύ που ήταν έξω. Τι είναι χρηματικό πρόστιμο, ρε φίλε. Λοιπόν, ας τον έβαζε στα δύο μάτς. Πήγα χωρίς δεξιμπάκ. Κωστή. Τέλος πάντων. Τώρα δεν ωφελεί. Έγινε. Και το χθεσινό παιχνίδι, γιατί πολλοί θα λέγανε, ξέρεις, άμα γινόταν κανένα 3-0 από το μισάωρο, ότι δώσαμε παίκτες εκεί κάναμε. Συγχαρητήρια στον Όφη για την εμφάνισή του. Το ότι ο Ζεύκοβιτς, ο τερματοφύλακας του Χαραλάμπου, το λέει του Σάβα. Επειδή μπερδεύεστε. Ο του Χαραλάμπους, επειδή ήταν κοντός, είναι ο μπροστά. Είναι ο τερματοφύλακας. Ο του Σάβα, που ήταν ψηλός και λιγνός, είναι ο τερματοφύλακας. Έτσι, για να τα διαχωρίσουμε. Λοιπόν, ο του Σάβα. Ο του Σάβα, λοιπόν, ότι ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας μας στο παιχνίδι με τον Όφη, που έχει πάρει κάποιους παίκτες για να εξελιχθούν από τον ΠΑΟΚ για να πάρουν παιχνίδια. Ναι. Δείχνει πόσο παλικάρισκε και κριτικά έπαιξε ο Όφη μέσα στην Τούμπα. Βέβαια. Όπως και ο Βόλος. Που λέγανε δικός μου, έχασα δύο βαθμούς. Έτσι είναι. Πάμε τώρα στη διαφορά που έχουν δύο σύλλογοι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Εμείς όλος και ο λαός και η διοίκηση και ο οργανισμός του ΠΑΟΚ αποδεχτήκαμε τη γραμμή και την επιστήμη και την τεχνολογία ότι για ένα χιλιοστό ακυρώθηκε το πέναλτι και ήταν offside. Δεν βγάλαμε ούτε νύρλα, δεν ασχολήθηκε κανένας. Αυτοί έχουν χαλάσει τον κόσμο. Ακριβώς. Γιατί είναι κακομαθημένοι και έχουν μάθει έτσι. Ακριβώς. Φάνηκε στη γραμμή έχουν το πέναλτι. Είναι πολύ κοντά οι δύο αγωνιστικές. Δεν δίνεται το πέναλτι έτσι στο Βόλο, επειδή είναι χιλιοστά. Αλλά άκουσες κανέναν να χαλάει τον κόσμο από εμάς. Άκουσες κανέναν. Ακόμα λέγανε, βγαίνανε κατευθείαν και λέγανε οι ίδιοι, γιατί τους ακούμε για να έχουμε και άποψη, ότι ήταν offside και το δικό τους δεν είναι. Πρέπει να είναι 5 μέτρα σε αυτούς. Γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος. Βλέπεις όμως ότι ξεκίνησαν νωρίς από την τέταρτη αγωνιστική το bullying, ναι, και όλη αυτή την ιστορία όπως το κάναν και πέρσι. Έτσι. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό και να μην είμαστε χαλαροί. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό. Κωστή, καλή επιτυχία στον Μπέλκα στην καινούργια του ομάδα. Βέβαια. Για μας ήταν ο αρχηγός, είχε τα πάνω του, είχε τα κάτω του. Ήταν ο σάκος του box για την εξέδρα. Ήταν ο εύκολος στόχος που άκουγε τα πάντα πιο πολύ από όλους. Έτσι. Ναι. Ξεσπούσε ο κόσμος περισσότερο πάντοτε, σε αυτόν. Ναι. Πάντοτε. Πάντοτε δικαίως ή αδίκως τα άκουγε περισσότερο από όλους. Λες και έφυγε πάντα περισσότερο αυτός από όλους. Εγώ θέλω να πω ότι έβαλε λιθαράκι στον ΠΑΟΚ, έβγαλε ψυχή, έβγαλε δεξιότητα, έκανε λάθη. Φυσικά. Και εμένα προσωπικά σου μιλάω. Ναι. Δεν ήθελα, αν δεν ήταν αρχηγός του ΠΑΟΚ, να έχει κυβαμένα μαλλιά και κουτσιδάκια. Όταν είσαι αρχηγός του ΠΑΟΚ, για μένα θέλω να έχεις, παιδί μου, μια άλλη εικόνα. Άποψή μου, έτσι. Ναι, 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 ναι. Ανέβαζε π.χ. το πέναλτι, πάλι τα ίδια θα έλεγα. Ναι. Εντάξει. Με διαφέρει εικόνα. Ναι. Και κάτι ακόμα για τον καλεσμένο που έχει τον Καβριλίδη. Ναι. Εμείς αν είμαστε σκαστοί από την κλινική, αυτός είναι σκαστός από την Αμερική. τώρα, σε λίγο, σε λίγο. Ναι, δεν τον άκουσα και στο Πετρουλάκι, είναι απίστευτο. Δεν θα κάνω διάλειμμα. Δεν θα κάνω διάλειμμα. Θα πάω κατευθείαν να πάρω τις γραμμές τώρα που είναι 5 γραμμές και μετά θα κάνω. Κατευθείαν θα πάμε στο τέλος της εκπομπής. Να μιλήσουμε, να πάρουμε τον Αλέξανδρο. Έτσι. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Γεια σου, Στελάρα. Γεια σου, Στελάρα. Μας κάνει την τιμή να βγει ο Αλέξανδρος. Έτσι. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον Λουκά. Έλα, φίλε μου. Έλα. Και συγγνώμη που περίμενες. Λοιπόν. Έλα. Τιμή και δόξα στα παλικάρια. Όχι, φυσικά. Έχει και γυναίκα μάλλον, εντάξει. Και για τους νεκρούς το 99. Ναι. Βάλω 867 για να μην το ξεχάσω. Βεβαίως. Χθες ή προχθές αρχίσαν τα όργανα στην Ότικαν Φόρες. Είμαστε ο κάλαθος ακρίτων, ναι, του Ολυμπιακού. Πολλά πινελίκια. Ρίξε ρε πάω και εσύ, δώσε τροφή εκεί πέρα. Ρίξε ρε πάω. Εσείς που είσαστε στην διοίκηση του πάω, ρίξτε τροφή στην Νότια. Ρίξτε τροφή στα αγγλικά μέσα. Βοηθήστε στην κατάσταση να ξεφτυλιστεί και αυτός και η ομάδα του. Να ξεφτυλιστεί η ελληνική δικαιοσύνη που δεν ξέρω πώς. Πώς δικάζει. Είδατε τι έγινε με τον Ανιγκό που είναι εκεί. Ναι. Είδατε που εμπλέκεται. Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
Είναι η τσιράκη του Μαρινάκη αυτός. Είναι υπάλληλος του Μαρινάκη. Γιατί να είναι καθαρός, δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα, για ποιο λόγο να είναι καθαρός. Αφού θα δικαστεί στην Ελλάδα αν χρειαστεί. Στην Ελλάδα, διοικεί ο πρόεδρος του. Φανταστικά είναι στην Ελλάδα, ναι. Τέλεια. Ναι. Τέλεια. Εγώ τέλεια. Θέλω η διοίκηση του ΠΑΟΚ να μην αφήνει τίποτε στην τύχη. Θέλω να τους κυνηγάει, γιατί αν περιμένει από τη δικαιοσύνη ή από την ΕΠΟ ή από τον Αβγενάκη να εφαρμόζουν μέτρα εις βάρος αυτής της ομάδας, θα περιμένει πάρα πολλά χρόνια. Ναι, δεν μπορούμε να δούμε. Προκοπή. Αν είχαμε τη δυνατότητα να επηρεάσουμε την ΕΠΟ και δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να επηρεάσουμε, θα ζητούσε να υπογράψουν όλες οι ομάδες να τον διαγράψουν τον Ολυμπιακό από το ελληνικό πρωτάθλημα. Να βάλουν υπογραφές και να πούνε δεν τον θέλουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί δεν έχει ίδια μέτρα όπως έχουμε και εμείς. Δεν τον θέλω ρε παιδί μου να παίξω μαζί του. Θέλετε να τον έχετε, βάζετε τον. Βάζετε τον σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Δεν είναι για Ελλάδα ο άνθρωπος. Δεν ξέρω. Κάποιον τρόπο πρέπει να βρούμε να ταρακουνηθεί το σύστημα που δικάζει. Δεν διαφωνώ καθόλου. Καθόλου δεν διαφωνώ. Δεν ξέρω, ρε Κώστα. Δεν ξέρω. Είναι τόσο θυμωμένο. Απλά δεν ξέρω. Τον τρόπο δεν τον ξέρω. Είδες τώρα χθες. Σου δείχνει το VAR, σου δείχνει τη γραμμή. Βλέπεις ότι είναι έστω λίγο και χαλάνε τον κόσμο πάλι από χθες. Χαλάνε τον κόσμο. Είναι παραπονούμενοι. Αυτή η κατηγορούδηση είναι αθώοι. Αθώοι σε όλα. Μιλάνε για ντροπή και ξεφτύλα. Μιλάνε. Έτσι, για τη διαιτησία. Είναι σαν να μιλάει ο Νέρονας για δασοπροστασία και πυρασφάλεια. Ο Αδόλφος Χίτλερ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για την ισότητα των ανθρώπων μεταξύ τους. Έτσι. Να μιλάει Kim Kardashian υπέρ των μικρών ποπών. Και να λέει πρέπει μια γυναίκα να έχει μικρό ποπό. Να λέει Kim Kardashian. Έτσι. Το ίδιο πράγμα είναι. Έγινε Λουκά. Σε ευχαριστώ. Πιστεύω να τους φωτίσω ο Θεός. Έγινε. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Όχι, πάμε εδώ. Παρακαλώ. Ούτε, πάμε εδώ. Καλημέρα. Έριξες τρεις. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον. Έλα, έλα, αδερφέ. Έλα, Κωνσταντίνε. Έλα. Δεν κατάλαβα, νομίζω ήταν άλλο. Έλα, αγόρι μου, έλα. Έλα, καραγιά. Τους πέταξες. Δύο φίλε με καρατιά. Δύο με καρατιά. Ανάποδη καρατιά. Λες να είναι ο Άκης. Δεν ξέρω. Λες να είναι ο Άκης ο ένας. Δεν ξέρω. Κουφάλα το φόβο που θα έχεις. Κουφάλα το δοντιού. Το φόβο, σε βλέπω. Νιώσε την ανάσα την καυτή στο σβέρκο. Ωραία μου χαμπέτια γίνονται τηλεφωνικά. Πεθαίνω. Ναι, για πες. Ωραία. Λοιπόν, ελπίζω να μην δούμε καμιά μέρα στην εφημερίδα τον ψάχναν στο Μόλο, τον ψάχναν με Πόλο. Κάτι μπερδέματα εκεί. Μόλος, Πόλο. Με το Μόλο και το Πόλο. Δεν ξέρω, το παιδί, φτάσαμε στο σημείο, καλά έβαλε χθες ο Κολομπάμπου μια ανάρτηση, τι κολοκοτρώνεις λέει και τι καραϊσκάκης λέει, αυτός είναι λέει, ο πραγματικός ήρωας, αυτός είναι. Τι κάνει αυτή είναι η ψυχή, πού είναι, από μικρό έχω τον ακούσει από χθες το απόγευμα. Και τίποτα, αν καλά και αυτός μας ακούει, όλα τα παουξάκια, λοιπόν, βάλε μου μια 190, μην ξεχαστώ. Περίμενε. Τέλεια. Σκούπα, θα κληρώσω σε περίπου 20 λεπτά. Δεν είναι οριστικό, έτσι. Για τον Μπέλκα, όχι. Υπήρξε Skype με Ιβάν, η πρόταση υπάρχει, ο ίδιος από ό,τι φαίνεται θέλει, αλλά δεν είναι οριστικοποιημένο. Πάντως, έλα ρε, παίρνει 33, μην ενοχλείτε, με παίρνει τηλέφωνο. Εντάξει, άσε μα τα μιλήσουμε. Κάτι, δεν θες να ακουστείς, τι γέλα, ακούγεσαι, για πες, για μίλα. Έλα, 533, ακούει. Μα ακούει. Δεν ακούγεσαι όμως. Μιλάει αυτός, από το CB μιλάει, τι να τον κάνει. Άμα είναι ένα CB να μας του πεις, α. Ναι και πελάτης, έλα ρε φίλε, να μην κοινιόμαστε ρε φίλε. Καλά, δεν και τις παραδόσεις. Άχαστο, 1-0-5. Αυτό το κορίτσι που πάει, περίμενε. Παρακαλώ. Για ρωτά. Καλημέρα. Τσιμισκή Μαρδοδοτήρια. Μια χαρά. Μια χαρά. Θα κάνεις κάτι ακόμα για κανένα ακόμα. Όποιος ταξιτζής θέλει να με πάρει, όποια μπλε φιλή, εδώ είμαστε εμείς με το κουμπί. Για μένα να βρω κανένα ακόμα. Πάρε με και μετά. Πάρε με ξανά.
Γεια σου, Κάρα Γιάννη. Γεια σου, αδερφέ μου. Άχαστο, παιδιά, αυτό έτσι. Άμα δεν έχετε δουλειά, άμα είστε στην πιάτσα και δεν υπάρχει, βγείτε μια βόλτα, παίρνετε τηλέφωνο στην εκπομπή. Εμείς φροντίζουμε και είναι όλα εντάξει. Λοιπόν, πάω γρήγορα σε διάλειμμα και επιστρέφω για να επικοινωνήσουμε με τον Αλέξανδρο Γαβριλίδη εκτός απρόπτου, να βγάλουμε τον φίλο μας με το υπέροχο βιολί, με τα συνθήματα. Με. Επιστρέφουμε γρήγορα. Όταν αγαπάς, λοιπόν, όταν αγαπάς, τότε βρίσκεις τρόπο να συνδυάσεις τις αγάπες σου. Πώς μπορεί ένα έγχορδο, ένα βιολί, ένα βιολοντσέλο να έρθει και να δέσει τόσο αρμονικά με κάτι που είναι εσύνθημα στο στόμα και στα χείλη του πιο απίθανου λαού στον κόσμο. Αν το έλεγες πριν από κάμποσο καιρό, θα σου λέγανε ότι μα πώς γίνεται, δεν γίνεται να ταιριάξουν αυτά. Δεν γίνεται. Υπήρξε λοιπόν αυτός ο υπέροχος τύπος που λέγεται Αλέξανδρος Γαβριλίδης και είναι στη γραμμή μας. Αλέξανδρε, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Χαρά μας και τιμή μας που είσαι στην παρέα μας και που θα μας συντροφεύσεις έτσι κι αλλιώς, μας συντροφεύεις με τις μελωδίες σου, με το βιολί, με τον τρόπο το δικό σου. Θέλω να σου πούμε ένα μεγάλο μπράβο όλοι μας για αυτό που εμπνεύστηκες και να σε ρωτήσω πώς σκέφτηκες ότι μπορείς να συνδυάσεις το βιολί με τα συνθήματα. Καταρχήν, σε ευχαριστώ που με κάλεσες στην εκπομπή. Πιστεύω ότι είναι μια ιδέα που μου δημιουργήθηκε τα τελευταία 2 χρόνια. Ήταν κάτι που ήθελα να κάνω κάτι πρωτοποριακό. Mm-hmm. Κάτι που δεν έχει κάνει κάποιος άλλος. Ναι. Αυτό που έγινε είναι ένας συνδυασμός κάτι που ήθελα να κάνω με μεγάλη αγάπη. Και από εκεί και πέρα και το timing βοήθησε, γιατί έτυχε να είναι στη Θεσσαλονίκη ο αδερφός μου και η κοπέλα μου η Άννη. Mm-hmm. Α, είναι τα 2 παιδιά που εμφανίζεστε μαζί. Ακριβώς, το πρώτο βίντεο που κάναμε, το ποδοσφαιρικό είναι του ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό το βίντεο το κάναμε ακριβώς μία μέρα πριν πάμε για διακοπές στο νησί της Αμουλιανής. Ναι. Οπότε είχα αυτήν εδώ την ιδέα ακριβώς μόλις το έγραψα στο χαρτί, να το κάνουμε μία πρόβα. Οπότε το κάναμε μία πρόβα περίπου για μία-μισή ώρα και μετά το ηχογραφήσαμε. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι καθαρά θέμα έμπνευσης. Δηλαδή από τη στιγμή που ο ποδοσφαιρικός ύμνος είχε μια πολύ καλή απήχηση από τον κόσμο, έγινε ριπόστα από τον Γιώργο Τεσαβίδη, άρεσε πολύ στον κόσμο, είδα όλα ναι. τα ωραία σχόλια του κόσμου. Ναι. Τα υπόλοιπα πράγματα ήταν σαν... ναι, τα υπόλοιπα συνθήματα, ειδικά τα συνθήματα, ας πούμε, εγώ ποτέ δεν θα περίμενα ότι ένα σύνθημα ειδικά θα μου έρθει από το μυαλό να το μεταφέρω στο βιολί και να το, ναι. να το περάσω έτσι. Ναι. Εσύ ως, ως βιολινίστας και όχι ως βιολιτζής, νομίζω ότι ο βιολιτζής είναι άλλο πράγμα, έτσι. Βιολονίστας. Ως βιολονίστας, λοιπόν. Αν κάποιος σκεφτεί ότι το βιολί και ειδικά το κλασικό βιολί είναι κάτι που έχει να κάνει με μουσική παιδεία, κάτι που έχει να κάνει με όπερα, με κλασικό τρόπο έκφρασης μουσικό. Και απέναντι είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά βγαλμένο μέσα από τη λαϊκή μάζα, ανώθευτο, γνήσιο, παοκτσίδικο 100%. Εγώ δεν περίμενα, να σου πω την αλήθεια, ότι θα δέσουν αυτά τα πράγματα, γιατί φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι απέχει το ένα με το άλλο. Έτσι. Ισχύει σε ένα βαθμό. Αλλά απ' την άλλη έχω να προσθέσω ότι γενικά τα έγχορδα όργανα είναι σαν φωνές. Δηλαδή, το μόνο πράγμα που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να τραγουδήσουμε με στίχους. Σωστό. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό λέμε, που πέσουμε πάνω σε χορδές. Γι' αυτό λέμε ότι θα βγάλουμε τις φωνητικές μας χορδές στην κερκίδα. Έτσι, θα σπάσουμε τις χορδές, θα βγάλουμε τα λαρίκια μας. Μάλιστα. Ναι, απόλυτα. Ναι. Οπότε, τα δένεις αυτά μεταξύ τους. Εμένα μου αρέσει, Αλέξανδρε, μου επιτρέπεις τον ενικό. Μπορώ να μιλάω στον ενικό, Αλέξανδρε, ότι στο τελείωμα. Εδώ το ακούμε αυτό, το ήρθαμε σκαστή. Στο τελείωμα έχεις βάλει και τον κόσμο μέσα, δηλαδή το ξεκίνησες τη μελωδία εδώ ας πούμε, να το, σε αυτό το σημείο,
Λοιπόν, το ξεκινάς. Ναι. Εδώ είναι το βιολοντσέλο, έτσι. Λοιπόν. Κλιμακώνει, μ' αρέσει η εισαγωγή. Λοιπόν. Και δίνει υπέροχα με τον κόσμο που είναι ο πιο υπέροχος τραγουδιστής του κόσμου. Έτσι. Αυτό, αν μπορώ να αναφέρω ότι στο ήρθαμε σκαστεί το πόσο άλλαζε το σκεπτικό μου από μέρα σε μέρα είναι πολύ σημαντικό. Όπως, για πες, διευκρίνησε δηλαδή, το αυτό. Δηλαδή, στην αρχή αυτά τα, ακριβώς μετά το ποδοσφαιρικό έμεινο του ΠΑΟΚ, αυτά τα τρία συνθήματα που έκανα, ναι, τα οποία ήταν πρώτα βιολί και μετά να μπαίνουν οι οπαδοί, ναι. Όταν δημιούργησα το Ήρθαμε Σκαστή, δηλαδή αυτό το τελικό βίντεο που έκανα, ναι. Ήταν ένα thought process που κρατούσε περίπου 2 εβδομάδες ή 3 εβδομάδες. Ναι. Που μέσα σε αυτές τις 3 εβδομάδες άλλαζα άποψη σχεδόν κάθε μέρα και έλεγα ας προσθέσω εδώ, ας πούμε, μία ακόμα μια πινελιά. Ναι. Ας βάλω τους οπαδούς να είναι το βασικό, δηλαδή να μην παίζει το βιολί τη μελωδία, αλλά οι οπαδοί να τραγουδάνε τη μελωδία, ναι, έτσι όπως πάντα τραγουδούσαν στο γήπεδο. Ναι. Και γι' αυτό και μετά σε μια φάση μου ήρθε και αυτή εδώ η ιδέα να βάλω το κρεσάντο των οπαδών στην αρχή. Δηλαδή η οπαδή να υπάρχει από τη στιγμή που αυτή η φράση που την έχουν πάρει, εννοείται η οπαδή από το Ρασπούτιν, τον Bonnie M, ναι, είναι μόνο 8 μέτρα και επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Ναι, αλλά δεν ήθελα το κομμάτι μου να μην έχει μια συνέχεια. Ήθελα να έχει, αρχιτεκτονικά μιλώντας, να έχει κάποιο είδους συνέχεια. Να το ακούσουμε μισό δευτερόλεπτο. Ναι, αδερφός μου. Ναι, να το ακούσουμε λίγο στην αρχή του, αυτό που λες. Έτσι, το σύνθημα είναι αυτό, το ήρθαμε σκαστή. Εδώ είναι το βιολοντσέλο. Σωστά, ο Δήμος παίζει μόνος του στην αρχή. Μόνος του, πίσω λευκός πύργος. Ναι. Εγώ, φίλε, μου σηκώνει την τρίχα, θέλω να σου το πω. Και το έχω ακούσει άπειρες φορές. Μα ο σκοπός μου ήταν και αυτός, δηλαδή τη στιγμή που συνειδητοποιώ ότι πραγματικά μπορεί να γίνει κάτι το οποίο μπορεί να εμπνεύσει το λαό του ΠΑΟΚ, ειδικά πριν από τέτοια παιχνίδια που δεν έχουμε και κόσμο στο γήπεδο. Έτσι, που, έτσι, έτσι. Που δεν ξέρω, χρειαζόταν κάτι. Έχει μαζέψει συνέστημα ο κόσμος. Αλέξανδρε, διάβασα κάπου και μου άρεσε αυτό, νομίζω στη Φόρτσα το διάβασα, ότι ταυτίστηκα με τον ΠΑΟΚ γιατί και εγώ έφυγα από την Θεσσαλονίκη, έφυγα από την πατρίδα μου και πήγα να αναζητήσω την τύχη μου. Ξένος, πρόσφυγας, χωρίς να έχω τίποτα σταθερό στην Αμερική και ταυτίστηκα με την ιστορία του ΠΑΟΚ, με τις αλυσμόνες πατρίδες, με το πώς και εκεί υπήρξε ξεριζωμός, υπό διαφορετικές συνθήκες βέβαια, αλλά μου άρεσε αυτό που έχεις και ιδεολογική βάση. Δεν είναι απλά μου άρεσε η μελωδία, ας βάλουμε τώρα βιολί, ας πούμε, για να το ντύσουμε, αλλά ότι έχεις σκεπτικό σε αυτό. Μπορείς να μας το, με δύο κουβέντες έτσι, να μας το περιγράψεις αυτό που ένιωσες για να φτάσεις εκεί. Ναι, εννοείται. Αυτό πιστεύω είναι... Εγώ χαίρομαι που έτσι έφτασα στην πηγή. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα διαφορετικά, μάλλον, από πολλούς οπαδούς του ΠΑΟΚ. Θέλοντας να πω ότι δεν ήμουνα σε μια οικογένεια που μου έλεγαν ότι ψώνει και καλά πρέπει να υποστηρίξω μια ομάδα. Ναι. Μεγάλωσα με ανθρώπους γύρω μου που ήταν από διαφορετικές ομάδες, δηλαδή φίλους, ας πούμε, που ένας, ας πούμε, θα ήταν Παναθηναϊκός, ο άλλος θα ήταν Άρης. Επίσης, ναι, έβλεπα και εγώ ίδιος μπροστά μου επιτυχίες των ομάδων, όλων των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και έλεγα «ΟΚ, μπράβο, όλα αυτά είναι πολύ ωραία». Θαύμαζα παίκτες, κυρίως, για να πω την αλήθεια, ειδικά στην αρχή, όταν, ας πούμε, άρχισα να βλέπω ποδόσφαιρο όταν ήμουν 6-7 χρονών. Mm-hmm. Και μετά, κάπου προς το γυμνάσιο, ειδικά και λύκειο, δηλαδή όσο περνούσε ο καιρός, και άρχισα να μπαίνω λίγο πιο μέσα στα περί των ομάδων. Και ειδικά τότε που έφυγα στο εξωτερικό, mm-hmm, κατάλαβα, άρχισε να ενώνομαι πιο πολύ με το παρελθόν μου, δηλαδή με τις ρίζες μου. Και τη στιγμή που από την πλευρά της μαμάς είμαι πόντιος, αυτό είναι, όλο αυτό κάπως άρχισε να το καταλαβαίνω. Δηλαδή όταν, ναι, όσο είσαι εδώ... Βέβαια, πρέπει να φύγεις μακριά. Ναι, το βιώνεις βέβαια και αυτό, ναι, εδώ μέσα, όλη αυτή τη ρίζα και όλο αυτό, επειδή... Και από μικρή, ξέρω εγώ, χορεύαμε,
περνούσαμε χρόνο στο χωριό και όλα αυτά τα που σε κάνουν να νιώθεις ότι είσαι κοντά στις ρίζες, αλλά όταν φεύγεις και πια δεν τα έχεις όλα αυτά, τότε τα αναζητάς πιο πολύ. Ναι, ναι, τα αναγνωρίζεις λίγο περισσότερο, ναι, πιστεύω. Εξάρτητα είναι εμφάλιος λόρος με την πατρίδα, με τις ρίζες, με την καταγωγή σου, με την οικογένειά, ναι, σου. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια οι άνθρωποι πριν 100 χρόνια νομίζω βίωσαν ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις. Γιατί στην πραγματικότητα, δηλαδή έφυγαν, τους έδιωξαν από το τόπο τους. Δεν είναι αυτό το ότι έφυγαν. Βία, με πολύ πόνο, με πολύ δυστυχία. Ναι, ναι. Δεν ήταν θελημένη η φυγή τους από τα μέρη τους, από τις εκκλησίες τους, από τα σχολεία τους, από τα στέκια τους, από τα σπίτια τους. Ναι, ναι. Ναι. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν τελειώνει εδώ αυτό. Και ότι αυτό που ξεκίνησες, Αλέξανδρε, θα έχει κάποια συνέχεια. Δεν ξέρω ποια συνέχεια θα είναι αυτή, αλλά επειδή και εγώ λίγο από μουσική κάτι έχω στο παρελθόν, βλέπω ότι υπάρχει τώρα, χτύπησε μία φλέβα και αναβλύζει ωραίο πράγμα από εδώ. Δεν νομίζω ότι θα βάλεις μία τάπα για να το κλείσεις αυτό. Αυτό όχι, που βγήκε. Σίγουρα όχι, σίγουρα όχι, και ειδικά σε τέτοια χρονική περίοδο που έχω το ελεύθερο να δημιουργήσω περισσότερα, γιατί αυτούς τους επόμενους μήνες ειδικά δεν πολύ δύσκολα θα γίνεται κάτι όσον αφορά live συναυλίες. Ακριβώς. Οπότε είναι η τέλεια στιγμή για μένα να αφιερωθώ σε κάτι το που με εκφράζει και να κάνω κάτι παραπάνω. Το θέμα είναι ότι, όπως ξέρεις, υπάρχουν σίγουρα και συνθήματα και ύμνοι του ΠΑΟΚ. Έχει πολλούς ύμνους και συνθήματα. Αλλά οπότε σε ένα σημείο μεγάλη γκάμα. Δεν ξέρω τι παραπάνω να κάνω. Αλλά εγώ πιστεύω αν υπάρχει ένα υψηλό στάνταρτ, δηλαδή να ότι πρέπει, ας πούμε, να, αυτό που έκανα, ας πούμε, να το επόμενο βίντεο να είναι δύο φορές, τρεις φορές πιο θεαματικό. Ας πούμε, να βάλω και κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, κάποιες τεχνικές βιολού και, ναι, και τσέλου που δεν έχουν γίνει, ας πούμε. Ναι. Και νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και ελπίζω να αρέσει τον κόσμο. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ κάτι, Αλέξανδρε, να παραμείνεις πάντα δημιουργικός. Αυτό είναι το ένα. Να μην σταματήσεις να γεννάς πράγματα με το μυαλό σου. Και εύχομαι να φύγει αυτή η τεράστια περιπέτεια που περνάει όλος ο πλανήτης και μπροστά σε κόσμο θα είναι σε μια κατάμεστη τούμπα, θα είναι σε ένα κατάμεστο παλατάκι, θα είναι σε ένα μέγαρο δεν ξέρω πού, με τη συνοδεία πολλών και όχι μόνο των δύο δικών σου ανθρώπων, πολλών οργάνων, να γίνει κάτι τέτοιο και να είναι μια ξέχαστη βραδιά, μια ξέχαστη εμπειρία. Αυτό σου εύχομαι. Το εύχομαι και εγώ, Κωστή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και να είσαι πάντα δυνατός και δημιουργικός. Σε ευχαριστούμε. Εννοείται. Σε ευχαριστούμε που μας έκανες την τιμή και βγήκες. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Ευχαριστώ, Κωστή. Να είσαι καλά. Bye-bye. Για χαρά, για χαρά. Παιδιά, αυτό είναι ζουμουσού. Με ρωτάνε οι καινούργοι στην παρέα μας. Τι είναι ζουμουσού, μας έχει φάει τα αυτιά. Το ζούμε μεγάλες στιγμές. Έτσι, το παιδί που είναι κλασικός βιολονίστας, έτσι. Το δέσε. Υπέροχα και όμορφα. Έτσι θα κλείσουμε σήμερα. Όμορφα και ωραία. Σας στερήσαμε τη δυνατότητα στο τελευταίο μισάωρο για γραμμές. Θα είμαστε εδώ πάλι αύριο να λέμε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Κλείσαμε με τον Αλέξανδρο Γαβριλίδη, τον βιολονίστα και την παρέα του. Χάδι στα αυτιά η μελωδία. Και βέβαια εδώ, αυτό. Ήρθαμε σκαστή από την κλινική. Έτσι θα κλείσουμε. Να κάνουμε και την κλήρωσή μας. Μισό λεπτό. Μαριλής, 1 με 88. 70. Το 70. Το 70. Ο Κώστας σε 190 είναι ο τυχερός που κερδίζει τη σκούπα Boss από τα τηλέφωνα. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για να πας στην ηλεκτρονέτ να παραλάβεις τη σκούπα. Είμαστε σκαστοί. Oh,
Μου γράφει ο Κοβέ, Κωστή μου, αυτή η μελωδία παίζεται άνετα και σε ένα κυριλέ εστιατόριο εκεί που τρώνε όλοι χαμηλά να την ακούνε. Και όπως ακούγεται όμως το σύνθημα, σηκώνονται και κάνουν αμπαλαέα τα τραπέζια και τα κάνουν όλα γιάχμα. Υπέροχο. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8. Μένετε καρφωμένοι στον αθλητικό λίμπερο, στο νέο υπέροχο πρόγραμμα που θα κάνει τους πάντες να είναι εδώ, και αυτούς που ήταν αλλά και τους καινούριους που έρχονται στην παρέα μας. Μένετε στον αθλητικό λίμπερο σε 107 και 4. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Bye!